Καλό μήνα, καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι να έχουμε επιτέλους βάρες επιτέλους ένα 35. Επιτέλους βάρες ένα 35, ξεγυρισμένο, άδειασε η πόλη, κυριολεκτικά, άδειασε η πόλη. Έτσι, γιατί ακόμα και αυτοί που μείνανε στην πόλη αποφασίσανε να μην φύγουν από το σπίτι τους. Για να δούμε τη φάση για την Ισπανία, όχι ευκαιρία για τον Πικέ, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Ακιμφεύ. Ακούτε Αλληλούια, ακούτε Λίμπερο 107 και 4 στα FM, στα μικρόφωνα θα είναι ο Στάθης και ο Μιχάλης Νικολάηδης μέχρι και τις 10. Έχουμε μπει φουριόζοι καθότι ολοκληρώνεται τώρα το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, το πρώτο τεταρτάκι Ισπανία-Ρωσία στο 1-1 σε ένα μάτς ακατάλληλο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει αρκετά το μεσημέρι ή έχουν ξυπνήσει νωρίς Κυριακή πρωί και παίρνουν την μεσημεριανή τους ισπανική σχέστα. Έτσι. Γιατί ρε φίλε, άμα έχεις ξυπνήσει πρωί εκεί γύρω στις 5-6, σε ποια είναι αυτή η υπνηλία. Πιστεύω πως αν είχα φάει κανένα δυο βρώμικα στο γήπεδο απ' έξω, άνετα θα κοιμόμουν και μέσα στο γήπεδο. θα με έπαιρνε, θα έγερνα λίγο και λοιπόν, θα. Λοιπόν, ημίχρονο στην παράταση. 15 ένα. Λεπτά ακόμα. Οι Ισπανοί, οι οποίοι προηγήθηκαν νωρίς με μια περίεργη φάση, η οποία τελικά χρεώθηκε ως αυτογκολ του Ιγνάσεβιτς από ένα κόρνερ όπου πέσανε μαζί και ο Ιγνάσεβιτς και ο Ράμος. Τελικά πέφτοντας και οι δύο βρήκαν την μπάλα η οποία πήγε απέναντι και την έστειλε στα δίχτυα του Ακίνφεεφ. Στην συνέχεια ο Πικέ έκανε νομίζω ένα τραγικό λάθος. Οι Ρώσοι δεν είχαν καμιά ευκαιρία σε όλο το 90 λεπτό, έτσι, κάτι αμαν-αμαν. Έκανε μια πολύ κακή εκτίμηση γιατί σηκώθηκε για κεφαλιά έχοντας σηκωμένο και το χέρι του, έτσι. Και από κεφαλιά του Τζιούμπα η μπάλα του βρήκε στο χέρι. Ο παίκτης, ο Πικέ ήταν με πλάτη, έτσι, γι' αυτό λέω ότι ήταν χαζομάρα. Γιατί πρακτικά δεν το έκανε επίτηδες στο χέρι. Έτσι ήταν με πλάτη, αλλά το είχε σηκωμένο. Και από τη στιγμή που η μπάλα πήγαινε προς την εστία και βρήκε στο χέρι του, ήταν πέναλτι, το έδωσε και μάλιστα έδωσε και κάρτα. Την μοναδική για τους Ισπανούς μέχρι τώρα. Με τον ίδιο παίκτη που το κέρδισε τον Τσιούμπα να ισοφαρίζει 1-1 το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ρώσοι έπαιξαν νομίζω με 10 άτομα στο 1 τρίτο του γηπέδου. Ήταν στο 1 τρίτο του γηπέδου δύο συστοιχίες από 5 άτομα, οι οποίοι μάλιστα ήταν. Δεν βάλανε λεωφορείο, βάλανε δύο κλούβες πίσω. Δύο κλούβες, ναι. Έτσι, δύο κλούβες ματ βάλανε πίσω. Οι οποίοι ήταν τόσο κοντά οι γραμμές μεταξύ τους που πραγματικά δεν υπήρχε. Ναι, δεν απλά το πρόβλημα που είναι. Το πρόβλημα και οδήγησε τους Ισπανούς, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι μια φλίαρη ομάδα στον τρόπο ανάπτυξη του παιχνιδιού με τις πασούλες κτλ. Ναι. Να τους εγκλωβίσει Ισπανοί σε ένα φλίαρο και ανιαρό. Και χωρίς ουσία παιχνίδι. Το έχουμε ξαναπεί ότι θα πεθάνουν με τον τρόπο παιχνιδιού τους. Δηλαδή δεν θα αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού τους, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή σήμερα παίζει να μην κάνουν μια φάση το δεύτερο ημίχρονο παράταση, να συνεχιστεί δηλαδή αυτή η ιστορία και να φτάσουν στα πέναλτι, να αποκλειστούν στα πέναλτι και να πούνε ό,τι και να γινόταν και να το ξαναπέζαμε το μάτς, πάλι έτσι θα παίζαμε. Αυτό το σκούνε. Αλλά όταν παίζεις ένα σύστημα τίκι τάκα που μπορείς να το παίξεις μέχρι και το, αυτό που σου έλεγα ερχόμενοι εδώ, ναι, μπορείς ναι. να το παίξεις μέχρι και τον επιτελικό σου. Μπορείς να το παίξεις σε ένα καλό αλλά βαθμό. Θέλει να αλλά από εκεί πέρα η τριπλέτα σου μπροστά και εννοώ τον φόρ σου, ο οποίος δεν είναι ο Μέση, τι να κάνουμε. Έτσι. Όχι. Δεν έχεις έναν παίκτη μπροστά. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι. Έχεις τον Diego Costa μπροστά. Ναι. Είναι και εκτός αυτού τα extreme σου δεν δημιουργούν πολύ κακή η Ισπανία σήμερα στα πλάγια. Και με τον Ασένσιο, ο οποίος δεν ξέρω πώς το βρήκε ο Ιέρο και τον έβαλε. Και για ποιο λόγο τον έβαλε. Παιδί της Ρεάλ. Ναι, ρε φίλε, αλλά αφήνει τον Ινιέστα πίσω. Εκτός ομάδας. Δηλαδή, δες τώρα, έχουν κάνει 1029 πάσεις. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Έχουν 1030 τώρα, έτσι. Με 90% σωστές πάσεις. Είναι απίστευτο. Απλά είναι όλες. Είναι όλες στα δύο μέτρα. Δεν πιέζουν καν οι Ρώσοι. Οι οποίοι περιμένουν στο 1 τρίτο του γηπέδου. Για βλέπεις τι παίζουν. Έτσι, σήμερα σπάει, θα σπάσει κάθε ρεκόρ σήμερα. 1030 κάτι πάσες ήδη. Έτσι, σωστές. 90% από τις συνολικές πάσεις των Ισπανών είναι σωστές. Εγώ πλέον περιμένω είναι μόνο ένα θαύμα από κάποιον μάγο τύπου Ίσκο, τύπου Ινιέστα, να κάνει καμιά μαγική φάση. Ναι, αλλά αυτό περιμένουν ουσιαστικά τι, έναν παίκτη να μπει. Μια κάθετη σωστή μπάλα για να μπει ένας παίκτης μέσα. Για να δούμε, ο Ινιέστα τώρα με το αριστερό θα γυρίσει μπάλα κοντράρι. Ο Ακιμφεύ καθαρίζει τη φάση άνετα. Είχε η Ισπανία την ευκαιρία της στο 90 λεπτό προς το τέλος. Με διπλή ευκαιρία κιόλας, με το σούτ του Ινιέστα στην γωνία χαμηλά που το έβγαλε Ακιμφεύ και στη συνέχεια δεύτερη ευκαιρία του Ιάγο Άσπας από τα πλάγια και αυτή την έβγαλε ο Ρώσος. Αυτή τη στιγμή εκτός του παίκτη της Θέλτα, με τον οποίο είχε πολύ καλές σχέσεις ο προπονητής του Άρη. Ο Ερέρα, ο οποίος ήταν αυτός βασικά που τον επέλεξε. Τον έβγαλε. Ναι. Λες. Ναι.
έχει περάσει και ο Ινιέστα, έχει περάσει και ο Ροντρίγκο μπροστά. Αυτή είναι η αλλαγή που έκανε τώρα στην παράταση ο Ιέρο. Έτσι έβαλε άλλον, έναν εξτρά σεντερφόρ. Έχει αλλάξει και το δεξιό μπακ με τον Καρβαχάλ πλέον να παίζει. Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε ο Νάτσο σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, τι φοβήθηκε και έβαλε έναν πιο αμυντικογενή πλάγιο μπακ. Έτσι, για να δούμε τη σέντρα για του Ισπανού. Τίποτα. Εντάξει, εκεί που ψάχνει τώρα. Έτσι, εκεί, και ποιον. Εκεί είναι, τώρα δεν υπάρχει πλέον φιλικό και ο Ντιέγκο Κώστα. Αυτά για του Ισπανού, οι οποίοι όπω το είπε ακριβώ είναι φλίαροι. Πολύ φλίαροι. Παρότι δεν έχουν βγει εκτός χαρακτήρα, είναι φλίαρη. Όχι, είναι φλίαρη. Και είναι ένα μάτσο που ενδείκνυται για μεσημεριανό ύπνο. Εδώ θέλω να. Μην έχουμε την ανακηρία τώρα, κάτσε να δούμε, γιατί δεν βάζει για το σπίτι. Την έχουμε, είναι. Κοίταξε, εδώ θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον Τσερίσεφ, στον Τσερτσέσεφ, συγγνώμη, τον Ρώσο προπονητή, ναι. Τσερτσέσοφ. Ναι. Τσερίσεφ είναι το αριστερό, το εξτρέμ. Ναι, ο εξτρέμ. Ο οποίος πραγματικά έχει καταφέρει να εγκλωβίσει. Με το παιχνίδι, αυτό το αμυντικό. Το αυτονόητο έκανε. Ναι, το έκανε το αυτονόητο. Για να δούμε μια φάση με τον Ροντρίγκο. Ο οποίος έκανε πολύ ώρα προσπίση με το σώμα του. Μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, θα γυρίσει, θα σουτάρει. Μεγάλη απόκριση του Ακινφεύ. Η μπάλα στο πέναλτι. Απίστευτη. Απίστευτη ευκαιρία. Γλίστρησε ο. Ποιο, ο Καρβαχάλ ήταν. Απίστευτη. Ο Καρβαχάλ ήταν ο οποίος είχε μπει στην περιοχή και γλίστρησε κάνοντας το σουτ πέφτοντας με το αριστερό, έτσι, με το κακό του πόδι. Μεγάλη ευκαιρία για. Στην Ισπανία. Λοιπόν, πρωταγωνιστής σίγουρα ο Ιγκόρ Ακινφεύ με την φάση που βγάζει κιόλας τώρα. 22 σουτ τα 8 στην εστία έναντι 6 τελικών ευκαιριών για τους Ρώσους που μόλις το 1 πήγε εστία. Έτσι. Το οποίο ήταν το πέναλτι. Μετράει και το πέναλτι σαν τελική. Εννοείται. Η αλήθεια αυτό είναι. Ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο. Δεν είχε καν δουλειά. Δεν υπάρχει επιθετικά η Ρωσία. Είναι αυτό. Είναι άμυνα. Δύο ζώνες άμυνας κτλ. Για να κουράσουμε τους Ισπανούς. Να πούμε ότι οι Ισπανοί μπορούν να κάνουν 4 αλλαγές. Έκαναν και ακόμα μία στην παράταση. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Το οποίο είναι το καινούριο κανονισμό. Και αυτό ενδιαφέρον. Το οποίο έτσι προωθεί. Και το βρίσκω και λίγο δίκαιο. Γιατί ενισχύει το γεγονός ότι θα τα δώσω όλα στο 90 λεπτό. Και αν δεν μου βγει, μπορώ να το διορθώσω ναι, μετά. Ναι, κάτι, αφού εντάξει, παίζω εξτρά. Ναι, γιατί σκέψει τώρα μια ομάδα η οποία παίζει φουλ επίθεση στα τελευταία λεπτά για να ισοφαρίσει. Βάζει, ναι. Ξέρω εγώ, τρεις επιθετικούς μέσα. Ισοφαρίζει, πάει στην παράταση και τι κάνει. Πρέπει να παίξει 30 λεπτά με το επιθετικό σχήμα το οποίο επέλεξε. Εκεί μπορεί να βγάλει κάποιον να το ξαναεπιστρέψει σε μια νορμάλ κατάσταση το σχήμα. Είναι κάτι νομίζω προσθετική κατεύθυνση. Σε συνδυασμό και με όπου τα υπόλοιπα τεχνολογικά. Καλά, και κυρίως τη φοράνε οι Ρωσίδες, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, θα ήθελα να είμαι σε μια κερκίδα του γηπέδου εκεί, ανάμεσα στις Ρωσίδες, οι οποίες είναι, ή αυτές που δείχνει, τέλος πάντων, η κάμερα είναι μοντέλα, δεν ξέρω. Ναι. Γιατί, εντάξει, δεν παίζει να είναι, δείχνει, ρε, δεν παίζει να είναι όλες οι Ρωσίδες, έτσι. Έχει 30.000 Ρωσίδες μέσα, εντάξει. Ωραία, κάτσε ρε φίλε, αλλά έχει αγαπάμε δείξει το Ρώσικο πληθυσμό, γιατί το λες έτσι. Τις αγαπάμε τις Ρωσίδες. Στην πόλη αγαπάμε, όπα, για να δούμε φάση για τον Ροντρίγκο, πάλι μπέρδευε τα πόδια του εκεί. Δεν ήταν ο Ροντρίγκο, ποιος ήταν, ναι. Ναι. Ο Άσπας πρέπει να ήταν, ναι. Ο Ιάγκος. Πάντως βλέπω ένα όνομα, έτσι, το οποίο πρέπει να είναι κατάλοιπο από Μαρόκο κάτω, έτσι, το Ιάγκο. Όχι, είναι. Είναι. Ανατολίτικο είναι, ρε φίλε. Θα σου πω, ο Σέξπιρ σε ένα από τα. Νομίζω στον Οθέλο, ναι. Ο κακός του θεατρικού, ναι. Λεγόταν Ιάγκο. Πολύ ωραία. Σέντρα με τριβέλα, έτσι, με εξωτερικό φάτσο του. Το γυριστό του Πικέ, τη σέντρα την έκανε ο Ίσκο, πήγε στο δεύτερο δοκάρι με τον Πικέ να προσπαθεί να γυρίσει, κέρδισε ένα πλάγιο τελικά ο σύζυγος της κυρίας Ακύρα. Ο Σακύρας. Έτσι, ο Σακύρας. Κολομβία να πούμε ότι έχει περάσει, εντάξει, στους 16 είναι και η Κολομβία. Απλά, άμα φαντάζεσαι να αποκλειστεί καμία Ισπανία και να περάσει η Κολομβία. Ο Ινιέστα θα κερδίσει κόρνερ. Όχι, άουτος. Αλλά πρέπει να ήταν κόρνερ. Έχω την αίσθηση. Η ομοιότητα του Ινιέστα με τον Κώστα Μακεδόνα είναι απερίγραπτη, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τι. Όχι, πέστε. Για τον Ιάγο έλεγα, ρε παιδί μου, είναι όνομα που... Ναι. Ιάγο Άσπας με Σλούκα, λέει ο... Μάλιστα. Ναι, δεν μπορώ να το, ναι. Να το ακυρώσω, κύριε Ραπτόπουλο. Απλά ο Ινιέστα είναι σαν χαμένος αδερφός του Μακεδόνα, ξεκάθαρα, έτσι.
Είναι λίγο και η καραφλίτσα που το κάνει. Λοιπόν. Όλο το. Για να δούμε εδώ. Πολύ ωραία. Ροντρίγκο πάτησε για τον Ίσκο. Ο οποίος έχει μπλέξει εκεί με τρεις. Θα πάρει το Παολάκι στα αριστερά. Πολύ καλό σημείο για ένα γέμισμα εκεί. Αλλά για μια η Ισπανία για γέμισμα κατεβάζει τους εντριμπάκτες. Δηλαδή σημαδεύει Πικέ και Ράμος. Αυτούς έχει. Δεν είναι καλά. Εντάξει. Του έχω σε μία στο στέρνο. Αυτός εδώ μεταξύ είναι πραγματικά τετραγωνοκέφαλος. Δεν ξέρω ποιος παίχτης είναι. Πρέπει να είναι ο Κουζιάγεφ. 23 τελικές ή ο Κουντριάσοφ. 23 τελικές πάσες ο Ίσκο, έτσι. 23. Ναι. 23. Όχι Κόκε. Συνολικές πάσες. Τελικές. Στο φάουλ. Χι πάσες. Έτσι, πάσες κλειδιά. Για να δούμε στα αριστερά με τον Κόκε. Με το παιχνίδι να έχει ακόμα 2-3 φάσεις το πολύ για να... Η Ισπανία κυρίως, γιατί δεν βλέπω καμιά Ρωσία να φιλοτιμείται. Για να δούμε, εδώ έχουμε ένα τράβηγμα στον Πικέ, ζητάνε ΒΑΡ. Όλοι οι Ισπανοί έχουν πέσει πάνω για να ζητήσουν ΒΑΡ. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα ζητήσει τη βοήθεια του assistant replay ο διαιτητής. Όχι, τίποτα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Γελάει ο κόσμος. Εντάξει, τράβηγμα φανέλας υπάρχει, αλλά δεν είναι πέναλτι αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν είναι πέναλτι αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αν δοθεί θα είναι υπερβολή. Δεν νομίζω όμως ότι το ζητάνε για τον Πικέ, το ζητάνε για τον Άσπας, ο οποίος ήταν πίσω από τον Πικέ. Okay, αν υπάρχει άλλο σημείο, εντάξει, δεν είναι για τον Πικέ. Στο Πικέ όντως δεν είναι, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Περιμένει πάντως κάποια δευτερόλεπτα ο διαιτητής, τον βλέπουμε να είναι με το... Είναι για τον, για τον Ράμος, λοιπόν. Πίσω για τον Ράμος. Για τον Ράμος είναι, κοίτα. Ο Ράμος μπορεί να κάνει και επιθετικό φάουλ. Και οι δύο τραβάνε στον. Όχι, τίποτα. Είναι τζαρτζάρισμα. Του δίνει κανονικά να παίξει ελεύθερο. Σωστή η απόφαση. Σωστή ολόσωστη απόφαση. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Προχωράμε στο μάτς. 5 λεπτά ακόμα. Στο 115 βρισκόμαστε. Ισπανία-Ρωσία 1-1. Να τη βροχούλα λοιπόν στη Ρωσία. Μας έδειξε και ένα πλάνο τώρα με αρκετούς Ρώσους. Για να δούμε τραγικό λάθος. Για την Ισπανία που δεν το πληρώνει. Τραγικό λάθος του Μπούσκετς, ο οποίος όντας πάνω στη γραμμή δίπλα στο τέρμα της ομάδας του, πήγε να κάνει τρίπλα και έχασε την μπάλα. Τελικά η πάσα που έκανε ο Ρώσος στο σημείο του πέναλτι δεν ακολούθησε κάποιος συμπαίκτης του. Τελειώνει εδώ κιόλας η φάση για τους Ισπανούς. Ο Ράμος έχωσε απίστευτη μια κλωτσιά. Παπάντζα. Και έφυγε, κλασικός Ράμος, έτσι. Ναι. Χώνει την κλωτσιά και τρέχει. Ξέρεις, βρέχει καταρακτοδός. Νομίζω ότι άμα πάμε σε πέναλτι θα τα δούμε μέσα σε βροχή, έτσι. Δηλαδή γίνεται το τοπίο και η όλη φάση γίνεται ακόμα πιο ειδηλιακή. Ναι, είναι... Για αυτοκτονία. Είναι τα μάμια αποκλεισμό της Ισπανίας. Τα μάμια αυτοκτονία. Κόρνερ που κερδίζουν οι Ρώσοι. Για να δούμε. Και πάμε ρε παιδιά, έλα πάμε. Αυτό θυμίζει λίγο Δέλα στο Ελλάδα-Τσεχία. Στα ημιτελικά, έτσι. Το πειρατικό, βέβαια, τελευταία φάση, κόρνερ. Τελευταία φάση του πάμε, πρώτου Γιούρια. Ναι, γιατί ήταν αργυρό γκολ. Και ήταν το αργυρό γκολ. Και η αθλειότητα. Άμα το φας το πρώτο ημίχρονο να μετράει σαν χρυσό γκολ. Όχι, βασικά όχι, δεν ήταν σαν χρυσό γκολ. Τελείωνε το ημίχρονο και τέλος. Δεν παίζονταν η δεύτερη παράταση. Το δεύτερο ημίχρονο της παράταση. Και απλά επειδή ήταν η τελευταία φάση δεν υπήρχε τίποτα ακόμα να παιχτεί. Για να δούμε, πάει στράφη το κόρνερ των Ρώσων. Η σέντρα, όχι, θα βγάλουν Ισπανοί και τώρα νομίζω ότι μπορούν να βρουν χώρους. Για να δούμε, ο Πικέ γεμίζει. Δεν υπάρχει κανένας πίσω. Δεν κατάλαβα γύρισαν τη γιώμα, να είμαι ειλικρινής. Γύρισαν όλοι οι Ισπανοί πίσω, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας μπροστά να μείνει να βγάλει την αντεπίθεση. Ο Ακιμφέ διώχνει όπου πλάγιο για την ίσως Ισπανία. Μια τελευταία. Τώρα πήγε να την κυνηγήσει, είδες, φοβήθηκε, μην γλιστρήσει τίποτα και. Και έχει κανένα. Τσαλακώσει το. Εδώ. Έτσι. Άτσε, ρε, μπορεί να είναι και δανεικό το κοστούμι. Αλλά δεν νομίζω με τα λεφτά που έχει βγάλει. Η αλήθεια όμως δεν προλάβανε τις μεγάλες. Βλέπω τον Άλμπα να κάνει διατάσεις. Πρέπει να έχει κράμπες ο Άλμπα. Έτσι, λογικό. Πες να έχει κάνει καμιά 300 πάσεις ο Άλμπα και καμιά 50 ανεβάσματα πάνω κάτω. Εντάξει, λογικό. Ίσκο στα πλάγια. Αυτό θα έχουμε νομίζω γύρω-γύρω όλοι. Μέχρι να κάνει μια τελευταία απόπειρα ευκαιρία η Ισπανία. 2,5 λεπτά έχουμε ακόμα. Από ποτέ μπάσκετ να ήταν, ρε φίλε. Και να κερδίζανε και να ροκανίζουν τα 24 δευτερόλεπτα. Έτσι. Απίστευτο. Θέλω να δω μετά πόσες πάσες έκαναν οι Ισπανοί σύνολο. Είναι εκπληκτικό αυτό το νούμερο σήμερα που θα δούμε. Για να δούμε. Στον Πικέ η μπάλα για να γεμίσει. Όχι, γεμίζει ακριβώς στο σημείο που δεν έπρεπε. Εκεί στα δεξιά πίσω.
Ράμος. Όλη η Ρωσία πίσω πλέον. Αμήνεται, είναι η τελευταία της άμυνα πρακτικά. Ο Ίσκο θα περάσει ανάμεσα από δύο στα αριστερά. Θα βγάλει και την σέντρα, η μπάλα κάπου κοντράρει. Τίποτα. Αντεπίθεση για τους Ρώσους, η οποία τελειώνει νωρίς. Είναι ο Μπούσκετς εκεί, ο οποίος καθαρίζει και δίνει τώρα για τον Άσπας. Κακή πάσα του, κακή κάθετη πάσα. Και τώρα οι Ρώσοι πάνε να φύγουν μπροστά. Όχι, όχι, γλίστησε ο Τσερίσεφ, φανείται καλά. Και... μια τελευταία... ναι, τελευταία ευκαιρία. Έτσι, επίθεση για την, για την Ισπανία, η οποία η Ισπανία πραγματικά δείχνει παίκτες της λες και λες σε χειροκομεία. Κάποιο κάτι που πρέπει να παίξουμε αναγκαστικά να το παίξουμε. Διαφορετικά θα μείνουμε εδώ παρέα συντροφιά χωρίς διάλειμμα και για τα πέναλτι και θα πάμε μετά σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Λίμπερο. Ακούτε την εκπομπή Αλληλούια με Στάθη και Μιχάλη Νικολαίδη, μια προσφορά από τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Πολύ ωραία τα κουνάκια του Ινιέστα στα αριστερά για τον Άλμπα. Ξανά ο Ινιέστα την κάθετη για τον Άλμπα. Τέλος η φάση, τέλος, νομίζω τέλος και, και το αγώνας. Έτσι. Πάμε πιστεύουμε. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Δεν χάσαμε κάτι. Όχι, τέλος. Μόλις τώρα σφύριξε την λήξη. Οι Ρώσοι πανηγυρίζουν στις εξέδρες. Νομίζω δες, ότι... δες πανηγύρια. Ναι, ναι, είναι λες και... λες και κερδίσανε. Μήπως περνούσαν με χ. Ναι, γιατί σου λέει... Κοντζάμ Μουντιάλ διοργανώσαμε, τόσα λεφτά δώκαμε. Λοιπόν, θα με πάμε στα πέναλτι, εκεί όπου συνήθως ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι πιο ενεργός μέσα στο παιχνίδι, κάνει τις έχει περισσότερες... και πιθανότητα να βγάλει και περισσότερα. Ναι. Ο Ντεχέα ήταν τουρίστα σήμερα στο μάτς. Ναι. Να το πούμε αυτό. Κυριολεκτικά. Ήταν τουρίστα στο μάτς σήμερα ο Ντεχέα. Από την άλλη ο Ακιφεύ, όπου χρειάστηκε, ήταν εκεί για να βγάλει τα σου τις όποιες ευκαιρίες των Ισπανών, οι οποίες εντάξει δεν ήταν και... αμάν, αμάν, αλλά... έχει κάτι το δραματικό όλη αυτή η ιστορία με τα πέναλτι και τα λοιπά. Έτσι τους βλέπεις να μαζεύονται στο... να δούμε ποιοι θα εκτελέσουν. Να δούμε ποιοι θα εκτελέσουν πέναλτι. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα θα εκτελέσει ο Ράμος. Σίγουρα θα εκτελέσει ο Ινιέστα. Κάτσε να δω εδώ πέρα και τα... πώς το λένε και ποιοι παίκτες είναι μέσα για να κάνουμε και τις προβλέψεις μας. Σίγουρα θα εκτελέσει ο Ίσκο. Έτσι, σίγουρα ο Άσπας θα εκτελέσει. Εγώ θεωρώ τέταρτο, και ο Πικέ. Λες και ο Πικέ. Ναι. Ωραία. Άρα πιστεύω βάζουμε δηλαδή ότι... Ράμος, Πικέ, Ινιέστα, Ίσκο και Ιάγκο Άσπας. Αυτή η πεντάδα λες. Ναι, ή δεν πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το έχει. Βάζω εγώ τους τέσσερις, βάζεις εσύ τον Πικέ. Νομίζω ότι το έχει. Θα τον βάλει. Γενικότερα έχει ξαναβαρέσει. Τον Ιέρο πάντως τον βλέπω να μιλάει στους παίκτες, αλλά βάζει και το χέρι του μπροστά. Μάλλον ίσως να συνεννοείται την σειρά με την οποία θα εκτελέσουν, να φανταστώ. Γιατί ούτως ή άλλως αυτά δεν βγαίνουν τώρα. Έτσι υπάρχει μια ιεραρχία ούτως ή άλλως από το έχουν staff. Έχουν από πριν. Εννοείται. Ξέρουν ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τα λοιπά εκτελεστής. Και ποιος γενικά εκτελεί. Απλά το θέμα τώρα είναι νομίζω η σειρά που θα εκτελέσουν τα πέναλτι. Εδώ έχει να κάνει και με τον παίκτη. Έτσι, άμα πάει πει και πει ο παίκτης ότι εγώ θέλω να εκτελέσω πρώτος, ας πούμε, για να τελειώνω. Για να μου φύγει το βάρος. Να μου φύγει το άγχος. Ναι. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία το σε ποιο από τα δύο. Σε ποιες από τις δύο εστίες θα γίνει η εκτέλεση, καθότι δεν υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή οπαδοί και των δύο ομάδων, έτσι όπου και να πάνε, το ίδιο είναι. Το πέταλο Ρώση θα είναι γεμάτο. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία και για τους δύο είναι ποιοι θα τα εκτελέσουν, με ποια σειρά και πόσα λάθη θα γίνουν. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το πέναλτι για να βγει, έτσι, για να το βγάλει ο τερματοφύλακας, σημαίνει ότι έχει εκτελεστεί και λάθος. Έχει εκτελεστεί έτσι. Μέτρια. Ναι. Πάντως. Αν όχι κακά. Τα πέναλτι χάνονται. Χάνονται. Δεν βγάζονται. Έτσι. Η αλήθεια είναι. Αλλά τα λέμε έτσι. Και κυρίως αυτό σημαίνει. Βλέπεις ρε παιδί μου και από κάποιον ας πούμε, που. Με τον τρόπο που πάει να το εκτελέσει και λες ας πούμε το χάσε. Το οποίο στάνταρ είναι. Συνήθως είναι ψυχολογία. Συνήθως είναι. Ναι, γιατί συνήθως η κίνηση που κάνει άλλος πηγαίνοντας να βαρέσει το πέναλτι. Βλέπεις άμα παίρνει πολύ φορά, άμα είναι λίγο χαρακτηριστικό παράδειγμα τζάτζα. Ναι, 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 εκείνο ήταν τραγικό. Εκείνο ήταν τραγικό. που το κάνανε μετά και χορευτικό meme, ξέρω εγώ. ναι, ναι. Που πήγαινε ήταν γελιοδέστατος ο τρόπος με τον οποίο πήγαινε. Ναι, νομίζω ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, πώς καμιά φορά πήγε λες... Πήγε να μπερδέψει τον τρόπο. Ναι, και μπερδέψει ο ίδιος. Όχι, πώς καμιά φορά λες, εντάξει, μπορείς να περάσεις αυτή τη φάση στο bye, δηλαδή και να το χάσεις, άμα είσαι σοβαρός, ρε παιδί μου, δεν θα σε πει κανένας τίποτα. Έτσι, άμα πας να το βαρέσεις ήρεμα και ωραία και κάνεις τη δουλειά σου. Αλλά νομίζω ότι αυτός όχι απλά έβαλε. Ο Ράμος επέλεξε την εστία στην οποία εκτελούσαν σούταραν οι Ισπανοί στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας. Μάλιστα. Και στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Ναι. Τηλεοπτικά δηλαδή αριστερά. Έτσι όπως βλέπαμε το παιχνίδι από την ΕΡΤ.
και μας το δίνει και η ρώσικη τηλεόραση. Ο Ακιμφέ, βλέπω, πάει στην εστία του και πέφτει η κάμερα πάνω του. Άρα να φανταστώ ότι θα εκτελέσουν πρώτοι Ισπανοί. Δηλαδή οι Ρώσοι διάλεξαν να εκτελέσουν δεύτερη. Όχι, και τον Τεχέα. Και τον Τεχέα δείχνει. Όχι, απλά ήταν η σκηνοθετική. Οι Ισπανοί θα εκτελέσουν πρώτοι. Οι Ισπανοί θα εκτελέσουν πρώτοι και από ό,τι βλέπω είναι ο Αντρές Ινιέστα. Προσπαθεί αλλαγή στο παιχνίδι. Ωραία, μπράβο, άνοιξε και τη φωνή. Να ακούμε και live τον αγώνα. Ο Κώστας ο Μακεδόνας στην εκτέλεση. Στο τελευταίο του Μουντιάλ, έτσι. Και στην τελευταία του μεγάλη ευρωπαϊκά. Σε ευρωπαϊκό έδαφος, έτσι. Διοργάνωση. Για να δούμε τον Ινιέστα. Ινιέστα. Λασάρι εύστοχα. 1-0 Ισπανία με όχι και τόσο καλή εκτέλεση του Ινιέστα. Όχι, το πρώτο γκολ. Λίγο δίπλα από το κέντρο. Απλά έστειλε τον Ακιμφέβ απέναντι, έτσι. Τον Ινιέστα. Στην άλλη γωνία ο Ακιμφέβ. 1-0 Ισπανία. Ακόμα ένας παίκτης που μπήκε αλλαγή. Ο Σμολόφ. Για να δούμε τον Σμολόφ τώρα. Απέναντι στον Τεχέα. Αναλαμβάνει ο Τεχέα. Τουρίστα σήμερα στο μάτς. Βέβαια έκατσε σε ένα πέναλτι και το έφαγε σήμερα. Για να δούμε. Σμολόφ. Εκτελεί. Στη γωνία η μπάλα, στη δεξιά γωνία του Ισπανού. Αποκρούει για λίγο ο Τεχέα. Το σούτ ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δεν μπόρεσε να το βγάλει ο τερματοφύλακας της United. 1-1. Βρήκε με το δεξί ο Τεχέα. Η μπάλα στο πλαϊνό δείκτη 1-1. Καλή επιλογή από τον Τεχέα. Πολύ καλή επιλογή. Έπεσε στη σωστή γωνία. Ζεράρ Πικέ. Δικαιώνεται ο Μιχάλης με Πικέ. Ευκαιρία να εξηλαιωθεί για το πέναλτι που έκανε στο 41 με το χέρι. Για περιστέρια το βλέπω. Τον κύριο Σακύρα. Πικέ στα δίχτυα. Και αυτό στο κέντρο. Άπιαστο. 2-2 οι Ισπανοί. Για να το δούμε λίγο το replay. Όχι, όχι, είναι στη γωνία. Δοκάρι και μέσα. Απλά η μπάλα έτσι όπως πήγε από το δοκάρι πήγε κατευθείαν στο κέντρο. Και τηλεοπτικά φάνηκε ότι πήγε στο κέντρο της εστίας. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός εκτελεστής πέναλτι. Τα πάντα στη γωνία τα στέλνει. 2-2 οι Ισπανοί. 1-1 οι Ρώσοι. Ο πιο έμπειρος αυτός πέτυχε το αυτό γκολ. Ο Ιγνασέβιτς είναι στο δεύτερο για τους Ρώσους. Για να δούμε. Νασέβιτς εκτελεί goal. Στα δίχτυα κι αυτό. Ψάρωσε τον Τεχέα, ο οποίος έπεσε στην ίδια γωνία, έπεσε κάτω δεξιά. Ο Γνασέβιτς ουσιαστικά εκτελεί όπως εκτέλεσε ο Ινιέστα το πρώτο πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα από την άλλη μεριά του τερματοφύλακα. Όχι και τρομερά καλά εκτελεσμένο, αλλά ψάρωσε τον τερματοφύλακα και τον έστειλε από την άλλη μεριά. Για να δούμε. Ποιος θα είναι ο τρίτος Ισπανός που θα εκτελέσει. Από δύο εύστοχα πέναλτι. Είναι ο Κόκε. Ο Κόκε. Πήγαμε, πώς το λένε, κουβά πήγαμε. Για να δούμε τον Κόκε. Το βγάλε. Πολύ κακή εκτέλεση από τον Κόκε. Η μπάλα κακό πέναλτι. Στο κέντρο της εστίας, έτσι. Και χαμηλά. Πέφτει σωστά. Δείτε ξανά, δεν είναι καλό το πέναλτι. Όχι, δεν είναι, όχι, είναι πολύ κακό, γιατί το βγάζει ο Ακιμφέβ με τα δύο χέρια. Είναι τόσο... έτσι, η μπάλα πήγε με τόσο μικρή ταχύτητα. Ο Κόκε κρύβει το πρόσωπό του. Για να δούμε, μέχρι στιγμής είναι ομοιραίος ο Κόκε. Φαβορί πλέον γίνεται η Ρωσία. Τον Κολόβιν, τον πιο νέο σε ηλικία παίχτη από τους 23. Κολόβιν στα δίχτυα, με δύναμη. Περνάει κάτω από τον Τεχέα η μπάλα. Με δύναμη ο Κολόβιν στο κέντρο. Top 3-3. Top 3-3. Όχι, δεν έπεσε στη γωνία και δεν προλάβει. Τι να κάνει. Πέρασε από κάτω του. Ναι, όχι, δες, πήγε να πέσει. Όχι, όχι, ψηλά πήγε η μπάλα. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Η μπάλα ουσιαστικά πήγε πάνω από την κοιλιά του πεσμένου Τεχέα. Οι Ρώσοι παίρνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα στο παιχνίδι, γιατί σουτάρουν και δεύτεροι. Έτσι σουτάρουν αφού δουν τι θα κάνουν οι Ισπανοί. Ο Ράμος τώρα εκτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πέναλτι. Σέρχιο Ράμος διστάζει. Σέρχιο Ράμος στα δίχτυα. Πατάει, κάνει το hesitation που λένε και οι Αμερικανοί και στέλνει τον Ακιμφέβ στην αριστερή του γωνία και την μπάλα στην δεξιά. Καλή εκτέλεση. Τελικά τις δύο καλύτερες εκτελέσεις τις έκαναν οι δύο center back. Έτσι. Αναφέρομαι και για Ισπανούς και για Ρώσους.
Ο Σέρχιο Ράμος κάτι πάει και λέει. Τι βρωμιάρη είναι. Πήρε την μπάλα ο Ράμος και πάει να τη δώσει στο Ρώσο. Του τη δίνει και κάτι λέει. Trash talking, φίλε, σε πέναλτι. Θα σου πω και για ποιος είναι έτσι. Το βάλω Τσερίσεφ στο κέντρο. Ο Τσερίσεφ έπαιζε στα μικρά της Ρεάλ και το ξέρει ο Ράμος. Έτσι είναι γατάκι για τον Ράμος ο Τσερίσεφ. 4-3. Είχες δίκιο για τον Τεχέα. Δες, είναι και αυτό στο κέντρο και πάει να το βγάλει με το πόδι και δεν το βγάζει. Είναι κρύος ο Τεχέα, ρε, ξεκάθαρα. Είναι εκτός κλίματος. Όχι ότι Ακίφεβ έχει πέσει καλά. Έτσι. Ο θάνατος η ζωή μου τώρα είναι αυτό το πέναλτι για τον Ιάγο Άσπας. Ο οποίος μεταξύ μας δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα σε αυτό. Και δεν φαίνεται να έχει καλή ψυχολογία, μπορώ να σου το πω βλέποντας τη φάτσα του. Μα όχι, τέτοια υποτονική φάτσα έχει πάντα ο Ιάγκο. Ο Ιάγκος με τα αριστερό. Του δίνει και κάποιες εντολές ο διαιτητής, δεν ξέρω γιατί. Αρχή, αν το χάσει η Ρωσία στους 8. Ιάγκο Άσπας. Παίρνει αρκετή φορά. Το βγάζει. Νομίζω στα πόδια του Ακίνφεβ. Τέλος. Τέλος η Ισπανία. Άλλο ένα φαβορί. Ή αν θέλετε, άλλη μια υπερδύναμη μένει έξω. Με τους Ρώσους να πάνε να πηγαίνουν το μάτς ακριβώς εκεί που θέλουν. Δηλαδή στα πέναλτι και να το κατακτούν. Ήρωα στα πέναλτι, δήλωσε ο Βασίλης ο Καβαδίας και δικαιώνεται. Δεν μας το είπες να το παίξουμε στο στοίχημα, Βασίλη. Βασίλη, μετά Χριστόν προφήτης. Πότε το είπες αυτό? Πες τα νωρίς αυτά τα λένε. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο, πότε το είπες? Στο δεύτερο, εντάξει. Okay. Εγώ το είπα στην παράταση γιατί θεωρώ πάντα ότι είναι σημαντικό ο τερματοφύλακας να είναι. Με το πόδι με το την πόδι, έβγαλε. Το, έτσι. Πόδι. Το εκτέλεσε στο κέντρο ο Άσπας, ένα άψυχο πέναλτι. Έτσι πήγε να τον ψαρώσει και ενώ είχε ήδη πέσει. Ο Ακινφεύ στην δεξιά του εστία σήκωσε το πόδι του πέφτοντας και το έβγαλε. Σκέψου πόσο χαλαρό, χλιαρό και με καθόλου ταχύτητα ήταν το πέναλτι του Άσπας. Γενικά οι Ισπανοί άψυχοι. Ναι, νομίζω ότι. Φλίαροι, όπως είπες και εσύ, πολύ σωστά. Φλίαροι, άψυχοι, εντάξει. Πέθαναν όμως. Αυτό που λέω εγώ ακούγεται κάπως. Αλλά πέθαναν παίζοντας το ποδόσφαιρό ναι, τους. Ναι. Εντάξει, αυτό ισχύει. Μπορούμε ισχύει και να το ομολογήσουμε. Και να πω και κάτι ίδιο. Άλλο. Ποδοσφαιρικά, αν θέλεις, στην οικονομία του μάτς, είναι άδικο για την Ισπανία έτσι που αποκλείεται. Έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Αλλά οι Ρώσοι το πήγαν όσο και ποδοσφαιρό. Άδικο είναι για την Ισπανία που αποκλείεται, άλλο τόσο άδικο ήταν, θα πω εγώ, και για την Ίντερ του Μουρίνιο σε εκείνο το θρυλικό μάτς με την Μπαρσελόνα κτλ. Και η Ιταλία με την Γαλλία έτσι. Μα, αυτό έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτό είναι. Συνολικές πάσες Ισπανών, γιατί το χρωστάω αυτό. Οι Ισπανοί επιχείρησαν στο παιχνίδι 1140 πάσες σε 120 λεπτά. Έτσι, μία πάσα να πούμε, 10 πάσες το λεπτό. Καλά το είπα. Περίπου, ναι. 10 πάσες περίπου το λεπτό. 10 πάσες το λεπτό. 10 πάσες το λεπτό. Εκ των οποίων οι 1030 και ήταν δεν σωστές. Είναι βασικά έτσι, οι γιατί δεν έχει. Μιλάμε πόση τώρα... κατοχή είχε. Τι κατοχή είχε, μισό ναι, να σου πω. 74%. 74%. Άρα από τα συνολικά λεπτά που ήταν 120, θα βάλεις τα 90. Α, ναι, εννοείται. Ναι. Εγώ σου λέω κατά μέσο όρο. Δηλαδή, αγώνα που κατά παίζει. Μέσο όρο στην κατοχή της, έκανε 12-13 πάσεις το λεπτό. 7 μόλις τάκλιν, δηλαδή να το πω διαφορετικά, 7 φορές έπεσε κάτι ο Ισπανός να λερώσει το σορτσάκι. Πώς περιμένεις να περάσεις πρώιμη τελικά χωρίς να λερώσει το σορτσάκι? Κρίμα για τον Αντρέ Ινιέστα στο τελευταίο κρίμα, του. Κατά, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει σηκώσει τα πάντα, έτσι 22 ευρώ και ένα μουντιάλ. Δεν είναι για λύπηση. Όχι, καρδιά. Ο Αντρέ Ινιέστα δεν είναι για λύπηση. Να μην ξεχνάμε ότι είναι και ο παίκτης ο οποίος με το δικό του τέρμα έδωσε το μοναδικό μουντιάλ που έχουν οι Ισπανοί. Ναι. Στην κατοχή ναι, τους, ναι. Στην ιστορία τους. Στην παράταση. Ναι. Και άμα θυμάσαι, είχε βγάλει και εκεί πέρα ο Ντεχέα το απίστευτο του Ρόμπεν. Όχι, του Ρόμπεν, δεν ήτανε. Που κάνει το πλασέο Ρόμπεν στον τελικό στο Μουντιάλ και το βγάζει με τη φτέρνα, αν θυμάμαι καλά, ο Ντεχέα. Αυτά. Από το παιχνίδι, οι Ρώσοι προκρίνονται στους 8 και για άλλη μία φορά, χωρίς να υπάρχει κάποιο μπρόξιμο, έτσι δεν υπονοώ κάτι τέτοιο, ο γηπεδούχος σε Μουντιάλ. Προχωράει στις 8. Προχωράει και μάλιστα προχωράει αποκλείοντας φαβορί. Μεγαθύριο. Μεγαθύριο. Ναι. Μεγαθύριο. Εντάξει, την πρώτη-τελευταία νικήτρια του Μουντιάλ. Έτσι, και προσπερνά. Και περιμένει στις 9 η ώρα, σε μία ώρα και ένα τεταρτάκι, δηλαδή, τον νικητή του Κροατία-Δανία.
Τολμώ να πω ότι... Φουλ δανή θα είναι. Καλά, ναι. Ίδωση, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Γιατί είναι ομάδα στα μέτρα τους. Έτσι. Ήταν, φαβορή θα είναι. Ενώ ναι. Με Κροατία είναι αμφίροπο το μάτς. Πρέπει να κάτσεις ξανά πίσω με Κροατία. Και είναι... Γιατί έχει, και Κροάτες είναι έχει άλλοι... αυτά τα τρία μηχανάκια εκεί στο κέντρο ο Κροάτης. Οι οποίοι, πρόσεξε, μπορεί στην κακή τους μέρα, ρε παιδί μου, να είναι τραγική. Άμα είναι στην καλή τους μέρα όμως, θεωρώ πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να τους σταματήσει. Ακόμα, πρόσεξε, και αν παίζουν τη γραμμή της άμυνας. Γιατί πρόσεξε να δεις, οι Ισπανοί δεν είναι διαβολάκια. Οι Ισπανοί είναι αρτίστες, είναι τεχνίτες. Γιατί κάτι μπούφοι Έλληνες δημοσιογράφοι, όταν η εθνική κληρώθηκε με την Κροατία, πανηγυρίζανε γιατί δεν έπεσε με την Ιταλία. Έτσι, και με τη Σουηδία. Πανηγυρίζανε οι μπούφοι, οι άσχετοι, οι άμπαλοι. Και ήρθε ο Κροάτης, σε έριξε ένα τρίμπαλο στο κεφάλι, έτσι, και είπες, α, τελικά δεν μπορούμε. Ναι, σε ξεφτύλισε, γιατί πρόσεξε να δεις, αυτό έχει να κάνει και με την φυσιολογία της εθνικής. Η εθνική Ελλάδος είναι μια εθνική η οποία ποτέ δεν είχε χαμηλά κορμιά, δεν είχε χαμηλό κέντρο βάρους. Ούτε στους αμυντικούς, ούτε και στο κέντρο. Είναι ψηλά κορμιά, φιλέ, είναι αργά κορμιά. Με το Σάμαρη και με τον ναι. Με το Ζέκα τώρα, και κουδούνια θα σε και κάνω. Και ο Σάμαρης και ο Φορτούνης δεν είναι... Για μένα, εντάξει, είναι, εγώ τι λες εσύ για τον... Ο Σάμαρης είναι καλός φορτούνης. Έχουμε γραμμή. Ό,τι λες εσύ για τον Καρνέζη, ότι ναι. Δεν είναι τερματοφύλακας, λέω εγώ για τον Φορτούνη ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής. Είπα ότι είναι κουβέρτα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή κάθεται στην εστία του, ρε φίλε. Ναι. Δεν προσφέρει τίποτα άλλο. Ο Φορτούνης είναι κουβέρτα. Δεν λέω ότι είναι, ρε παιδί μου, ναι. Όπως το λένε, ότι είναι τραγικός. Αλλά εντάξει, κάθεται απλά στην εστία του, δεν κάνει κάτι. Κάτι τέτοιο είναι και ο Φορτούνης. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, είδαμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Τι ενδιαφέρον, συγγνώμη που σε, κάτσε, δεν που σε πήρε, προκαταβάλω. Ναι, σιγά το ενδιαφέρον. Από την άποψη ότι είχε μέχρι την τελευταία στιγμή, ήταν σε κράτηση τον κόσμο, δεν ξέραμε ποιος θα περάσει. Σίγουρα η Ισπανία ήταν πιο καλύτερη ομάδα, έδειχνε, αλλά μάλλον δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων που είχε. Στον τερματοφύλακα, εντάξει, τον θυμόμαστε χρόνια αυτόν τον Ακιμφέεφ που παίζει, αλλά δεν τον είχα για τόσο καλό. Όχι, είναι καλός ο Ακιμφέεφ. Είναι καλά μεταξύ μας καλός. Όχι, είναι στο top 10. Ναι. Στο top 10 είναι. Όχι, δεν είναι. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλός. Είσαι σίγουρος? Δεν είναι στο top 10. Δεν ξέρω, θυμάμαι ότι παίζει τόσα χρόνια. Έχει κάνει και αρκετές γκάφες αυτός ο Ακιμφέεφ. Δεν έχει κάνει και αρκετές γκάφες. Έχει κάνει πολλές. Αφού είχε 80 μάτς στο Champions League, πόσα είχε που έτρωγε σε όλα γκολ. Ναι. Δεν είχε κρατήσει για παραβίαση αισθητή ποτέ. Φέτος το έκανε, νομίζω, πρώτη φορά. Τώρα πώς έπιασε τα δύο τα πέναλτι, εντάξει. Εντάξει, είναι και οι εκτελέσεις οι οποίες είναι κακές, έτσι. Εγώ το είπα μόλις λίγο πριν ξεκινήσω τα πέναλτι. Ότι είναι ζεστός ο Ακιμφέεφ. Είναι ζεστός. Γιατί οι φάσεις γινόντουσαν στην αισθητία του. Ο Ντεχέα ήταν εκτός το οποίο. Άρχισε να βρέχει στο γήπεδο και κρύωσε να. Έτσι κρύωσε, άλλαξε μπλούζα για να μην το βιάσει βιχαλάκι. Ζήτησε φανελάκι να μην κρυώσει, ρε φίλε. Και τώρα τα πέναλτι τα χάσανε, να πούμε, παίχτης που είναι δυνατόν τώρα να. Ο Άσπας λέγεται να χάσει τώρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το πέναλτι είναι καθαρό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με την ικανότητα του παίκτη ούτε με τίποτα. Έχουμε δει παικταράδες να χάνουν πέναλτι, ας πούμε, και σε παιχνίδια μεγάλη σημαντικότητα και. Δεν έχει να λέει κάτι το πέναλτι. Είναι καθαρά θέμα ρώσικη ρουλέτα. Δεν λέγεται τυχαία ρώσικη ρουλέτα. Και μεταξύ μας, στη ρώσικη ρουλέτα θα κερδίσουν οι Ρώσοι, ρε φίλε. Σωστό. Ήταν στημένο εξ αρχής. Στη ρώσικη ρουλέτα τον πέναλτι. Ποιος θα κερδίσει? Έτσι. Ο Ρώσος θα κερδίσει. Δεν θα λέγονταν ρώσικη. Ακριβώς. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εντάξει, όταν ένα παιχνίδι φτάνει στα πέναλτι, εκεί μετά δεν μπορείς να πεις δεν το βάρεσες καλά, το βάρεσες σωστά κτλ. Σκέψου ότι. Εσύ, παραδείγματος χάρη, φίλε μου, αν βγεις και περπατήσεις γύρω από το σπίτι σου και κάνεις μια βόλτα και περπατήσεις 1-1,5 χιλιόμετρο, τα πόδια σου μετά θα είναι βαριά και θα θες να ξαπλώσεις λίγο για να τα ξεκουράσεις. Σκέψου τώρα ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όσο και επαγγελματίες να είναι και όσο και τέλος πάντων καλογυμνασμένοι, έχουν παίξει 120 λεπτά. Και μάλιστα οι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας τα παίξανε με 75% κατοχή. Δηλαδή, από τα 120 λεπτά που παίχτηκαν, τα 90 λεπτά είχαν την μπάλα στα πόδια τους. Και δύο κουβέντες πριν κλείσω, δύο κουβέντες για τον Άρη. Ναι. Έλα, πες μας για τον Άρη. Λοιπόν, Άρη μπάσκετ ή Άρη μπάλα? Κάτσε, γιατί τώρα μιας και σε βρήκα Μαριανό. Μπάλα. Θα σε... Μην πάμε σε μπάσκετ. Πάμε, έλα, πες. Ποδόσφαιρο, λοιπόν. Ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι προσέχουν πάρα πολύ στις μεταγραφές φέτος. Δεν γίνεται όποιος περνάει έξω από το Χαριλάνο, τον βάζουν μέσα να παίζει μπάλα.
Λοιπόν, και ο Ντικινή καλά, ήταν έκπληξη για μένα που κατάφερε και τον πήρε ο Καρυπίδης, γιατί θεωρούσα ότι ένας παίκτης πολύ, ήταν ακριβώς ρε παιδί μου, και σίγουρα τον διεκδικούσαν και άλλες ομάδες, και ήταν έκπληξη τελικά, ευχάριστη έκπληξη που ήρθε στον Άρη. Νομίζω ότι έκανε την καλύτερη μεταγραφή εδώ και χρόνια αυτή. Και ο Ναζλίδη, στον Ναζλίδη εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ, παρότι κάποιοι ασχολούνται με τα κιλά που έχει και με το στομάχι και με την κοιλιά. Άξε, και με τα δεν τέτοια. Δεν είναι τα κιλά. Ο άνθρωπος έτσι είναι από την αρχή της καριέρας του. Έχει βαρύ... έτσι, ναι. Είναι βαρύ ζουλούπα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο που ανέφερες, που είναι και οι μεταγραφές, οι δύο του Άρη μέχρι στιγμής, νομίζω δεν έχει κάνει άλλη μεταγραφή. Έχει κάνει ανανεώσεις μέχρι στιγμής ο Άρης. Δεν νομίζω όμως ότι θα. Πώς να σου το πω, θα πάρει και άλλον παίχτη στην επίθεση. Ναι, θα πάρει και άλλον παίχτη, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Ναζλίδης στα τόσα χρόνια που τον βλέπουμε και θέσεις καλές παίρνει μέσα στην περιοχή και έπαφη με τον γκολ έχει. Γιατί κατά καιρούς έρχονται κάτι φορτηγά και κάτι καμιόνια και δεν ακουμπάνε. Και κοστίζουν και πολλά λεφτά. Ήθελα λίγο να ρωτήσω αν ξέρεις... αυτό, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τι μπορεί να κάνει ένα παίχτη, είναι και για πόσα λεφτά το κάνει. Έτσι. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, αν ένας τίμιος Ναζλίδης, ξέρω εγώ, με 50 χιλιάρικα πόσα παίρνει, 60 τα λοιπά το χρόνο. Με τίμιους δεν βγαίνεις Ευρώπη. Δεν βγαίνεις Ευρώπη, αλλά. Οι τίμοι χρειάζονται στο ρόστερ. Χρειάζονται. Αλλά με τίμιους μόνο δεν βγαίνεις. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορεί ο τρίτος ο επιθετικός να παίρνει, ξέρω εγώ, 150 χιλιάρικα. Έτσι. Καταλαβαίνεις που το πάω. Δηλαδή, σε ένα ρόστερ 24 παικτών. Δεύτερος θα είναι. Δεύτερος. Και ο Ντικινή πρώτος. Όχι, ο Ντικινή. Ο Ντικινή νομίζω ήταν εξαιρετική μεταγραφή, έτσι. Κοίτα, φίλε, καλή μεταγραφή είναι ο Ντικινή. Όσον αφορά, ήθελα να ρωτήσω λίγο για τον Μπασά, ο Ερέρα έχει θετική άποψη να μείνει, δηλαδή. Αυτό δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Το ρεπορτάζ του Άρη δεν ξέρω. Γιατί έχουμε ακούσει για όλους, για τον Αναγνωστόπουλο, τον Καντιμίρη, τον Παυλίδη. Αν δεις λίγο, ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει, να το πω έτσι απλά, διαζύγια, γιατί κάποιοι παίκτες έχουν συμβόλαια, γιατί δεν έχει βρει ακόμα παίκτες. Δηλαδή, τον Ιτζόγλου για τον Μουμίν δεν έχω ακούσει εγώ αν τελικά θα μείνουν ή όχι στον Άρη. Γιατί θυμάσαι, είχαμε βγάλει τον Νίκο από το All About Άρης και μας είχε πει ότι ένας από τους δύο θα μείνει. Αλλά ένας από τους δύο θα έμενε εφόσον ήταν κλεισμένος ο Αργεντίνος. Χάλασε. Να θυμίσω ότι υπάρχει προετοιμασία σε μια εβδομάδα. Ούτε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ο Άρης δεν έχει παίκτες. Δηλαδή, άμα πάει με τους παίκτες που έχει κλείσει, είναι 10 παίκτες. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα που έρχεται εντάξει, πάντως. Θα έρθουν και άλλες μεταγραφές. Αλλά σήμερα ακούστηκε ένα άλλο όνομα. Ένας Ματίγια, λέγεται κάπως έτσι. Ματίγια, ναι. Εντάξει, τώρα φίλε, τι να σου πω. Παίκτης, τον οποίο τον ξέρει ο Ερέρα. Αυτός γιατί είναι Β' Ισπανίας, δεν έπαιξε κιόλας πολύ φέτος. Τη χρονιά που μας πέρασε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες που θέλει ο Ερέρα που είναι από Β' Ισπανίας. Συγκεκριμένα αυτός τώρα ο Ματίγια ή και ο Σέρο ή και ο Μενέντες που τελικά δεν θα έρθουν. Αυτοί δεν πιστεύω ότι είναι τρομερό επίπεδο πάνω από αυτούς που έχει ο Άρης. Κοιτάξτε, σε επίπεδο μπορεί όχι, σε κουλτούρα όμως, επειδή θέλει να αλλάξει ο Άρης πολύ γρήγορα κουλτούρα, έτσι να αποκτήσει. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, τι εννοούμε ποδοσφαιρική κουλτούρα. Αυτό που παίζαν σήμερα οι Ισπανοί με τις χίλιες και πάσες είναι ποδοσφαιρική κουλτούρα. Δεν μπορεί να το βάλει τώρα στον Ιντζόγλου στα 30 του, έτσι. Ενώ όταν θα πάρεις έναν Ισπανό, έναν Αργεντίνο, ας είναι και δεύτερης κατηγορίας. Έτσι. Το φέρνεις κατευθείαν αυτή τη λογική. Και σιγά σιγά ψάχνεις να βρεις και ακόμα ένα καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, και τελειώνοντας να πω ότι η άποψή μου είναι ότι όσο πιο πολλοί παίκτες μείνουν από την περσινή ομάδα, τόσο πιο καλή χημεία και ομοιογένεια θα έχει ο Άρης τη νέα χρονιά. Συμφωνώ σε αυτό. Χρειάζονται προσθήκες, όπως του Ντεγκινή και του Ναζλίδη, κάποιες προσθήκες και όχι αλλαγή όλοι. Οι πρέπει δύο να που έχει κλείσει ο Άρης πάντως είναι ούτως ή άλλως καλές μεταγραφές γιατί είναι παίκτες που ξέρουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι πρέπει, να συνεχίσει και νομίζω ότι αν μείνουν αρκετοί παίκτες θα έχει και ομοιογένεια γιατί γνωρίζονται. Παράδειγμα ο Ιντζόγλου με το Μουμίν κούμπωσαν πολύ καλά πέρσι. Ναι, απλά σε ένα πρωτάθλημα το οποίο, στο οποίο ο Άρης μεταξύ μας τώρα, ποιοτική μπάλα παίζεται 10-15 λεπτά, ρε φίλε. Ενώ έτσι. Τώρα όταν θα παίξεις στη Super League, δεν σου λέω ότι παίζεται 90 λεπτά μπάλα, αλλά τουλάχιστον παραπάνω. Εκεί θες κάτι. Και με έναν Άρη ο οποίος ήταν επιτιθέμενος στα περισσότερα. Σε όλα παιχνίδια. Τα μάτια, ναι, σωστό. Έτσι, να σε καλά, δηλαδή, φίλε, ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Δεν υπάρχει σύγκριση
Δηλαδή, εντάξει, okay, τα καταφέρανε τα παλουκάρια, ξέρω εγώ που λέει ο λόγος, ανεβάσανε τον Άρη κατηγορία κτλ. Αλλά δεν υπάρχει σύγκριση, νομίζω, με την πρώτη κατηγορία. Έτσι, ούτε μπορείς να πεις, εντάξει, να κρίνεις κάθε παίκτη ατομικά και να δεις αν κολλάει στο στυλ της ομάδας που θες να εμορφώσεις, αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο Ερέρα δεν θα πήρε, παιδί μου, ο Ιντζόγλου με τον Μουμίν κάναν καλό δίδυμο, τους κρατάω. Θα καθίσει να δει Ιντζόγλου, τι κάνει αυτός, πόσα κοψίματα έχει, ξέρω εγώ, τι στοιχεία έχει, τι ύψος, αθλητικότητα κτλ. Και θα σου πει αυτόν τον θέλω ή τον άλλον, ξέρω εγώ, τον Μουμίν τον θέλω, αυτόν δεν τον θέλω. Και ούτω καθεξής. Νομίζω δηλαδή ότι από τη στιγμή που φέρνεις καινούργιο προπονητή, οτιδήποτε πώς να το πω, ποδόσφαιρο δουλεύει και την προηγούμενη σεζόν, δεν περνάει και στην επόμενη. Ο Ματίγια, ο οποίος βγήκε από τις ακαδημίες τώρα το 11-12 έγινε αυτό, έτσι, δηλαδή πριν από, είναι 30 χρονών, πριν από 7-8 χρόνια βγήκε από τις ακαδημίες της Villarreal, πήγε ως ελεύθερος στην Betis, ή όχι συγγνώμη, η Betis έδωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Μάλιστα. Έτσι, τον έδωσε δανεικό στην Μούρθια, από εκεί και πέρα τον άφησε το 15-16 ελεύθερο. Και ο παίκτης έπαιξε με την Έλτσε και την Χιμνάστικ στην Σεγούντα. Από εκεί και πέρα δηλαδή έχει παίξει 2 σεζόν στην δεύτερη κατηγορία, όπως και 1 με την Μπέτις. Συνολικά στην καριέρα του έχει 50 συμμετοχές στην Λα Λίγα, στην πρώτη δηλαδή, στην Πριμέρα Διβιζιόν, και 110 στην Σεγούντα. Εντάξει, τώρα 160 συμμετοχές για έναν 30χρονο παίκτη δείχνει γενικά ότι στις ομάδες του δεν ήταν αυτό που λέμε πυλώνας. Έτσι. Έτσι. Γιατί να έχεις 30 αγωνιστικές κάθε χρόνο, έχει και 7-8 σεζόν, ας πούμε. Ας πούμε ότι είναι... Βέβαια, εντάξει, και στην Πριμέρα. Ναι. Τέλος πάντων, καλό βιογραφικό έχει. Δεν το λες και αμάν-αμάν. Εντάξει, αλλά και καλό είναι. Κοίταξε, από τη στιγμή που τον φέρνει ο Ερέρα. Ακριβώς. Είναι προσωπική επιλογή του προπονητή. Τέλος. Εκεί λες, OK, περιμένω να τον δω. Ναι, γιατί περιμένω να τον δω στο σύστημα του προπονητή. Ακριβώς. Δεν περιμένω να τον δω γενικά. Ακριβώς. Και αόριστα. Ακριβώς. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι και αυτό που είπες. Χρειάζεται και παίκτες ομοεθνείς κάποιους. Ο Άρης πρέπει να αλλάξει κουλτούρα. Ναι, πρέπει να αλλάξει κουλτούρα άμεσα. Ναι. Έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει έχοντας 15 Έλληνες στο ενεργό του ρόστερ. Έτσι. Πρέπει να μειώσει τους Έλληνες, να φέρει κάποιους Λάτιν ποδοσφαιριστές για να παίξει αυτό που θέλει ο Ερέρα. Διαφορετικά, όλη αυτή η διαδικασία αλλαγής κουλτούρας, όχι, θα γίνει, αλλά θα γίνει πιο αργά. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, τα πρώτα δείγματα δουλειάς του Ερέρα, κάνοντας τα ίδια πράγματα, αν έχει ένα ρόστερ ελληνικό, μπορεί να φανούν το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη. Σίγουρα. Ενώ αν έχει ένα πιο Latin ρόστερ, θα φανεί νωρίτερα. Και να πω κάτι άλλο, γίνεται υπό normal συνθήκες. Ναι, θεωρώ πολύ θετικό πάντως, να το πούμε και αυτό, ότι έχει κλείσει και προανακοινωθεί το πρόγραμμα των φιλικών. Δεν είναι κάτι το σημαντικό, εννοώ ρε παιδί μου με την έννοια το top, αλλά δείχνει κάποια πραγματάκια σχετικά. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα αυτά τα φιλικά κλείνονται από δεν τα κλείσει ο ίδιος ο Άρης. Προφανώς, κάποιος. Από γραφεία κλείνονται. Έτσι. Αυτοί δηλαδή που προφανώς κανόνισαν και την προετοιμασία, κανόνισαν και τα φιλικά, και τα έτσι πάει. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ας μην μιλάμε τώρα. Όχι, όχι, στη στελέχωσή του είναι ελιπέστατος. Πίσω από κάθε ομάδα Super League. Εντάξει. Ελιπέστατος. Λόγω της, της χρόνιας απουσίας. Έτσι. Απόλυτα λογικό. Λοιπόν, φτάνουμε. Πάμε στο διάλειμμα. 8. Αφού υπενθυμίσουμε ότι χορηγός του Αλληλούια είναι για άλλη μια φορά τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Τους οποίους τους βρίσκεται στην Ευκαρπία, στην οδό Αθηνά Σακύρη 6 και στο έπιπλο pavlap.gr που είναι το website τους, όπου μπορεί να μπείτε και να δείτε τις υπέροχες κουζίνες και τα υπόλοιπα έπιπλα για το σπίτι που κατασκευάζουν και να τα πάρετε, να πάτε και από εκεί πέρα να κλείσετε ένα ραντεβού και να τα πάρετε τα έπιπλα. Πείτε ότι ακούτε Αλληλούια και ότι σας θέλουμε εμείς, σας κάνουμε καλύτερη τιμή. Έτσι. Γιατί και αυτό μετράει. Έτσι. Και η ουσία όμως δεν είναι να πείτε Αλληλούια, η ουσία είναι να πάρετε τα έπιπλα τα οποία πραγματικά αξίζουν να μπουν στο σπίτι σας και θα σας κρατήσουν χρόνια και θα είναι τα έπιπλα πραγματικά που κουστάρετε και δεν θα ματώσει και η τσέπη σας. Έτσι. Παίρνοντας ταυτόχρονα ποιοτικά έπιπλα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με το υπόλοιπο δίωρο του Αλληλούια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διαλυματάκι. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, η Ρωσία πέρασε στους 8 και περιμένει τον νικητή
του Κροατία-Δανία, το οποίο ξεκινάει σε 50 λεπτά. Πέρασε στα πέναλτι, εκτελώντας μόλις 4, καθότι δεν χρειάστηκε να εκτελέσει 5, είχε το 4 στα 4, ενώ οι Ισπανοί είχαν 2 και έτσι αποκλείστηκαν, είχαν 3 στα 5. Οι Ισπανοί βάζαν και πρώτοι, αποκλείστηκαν αυτό που λέμε από μόνοι τους. Ναι. Δεν χρειάστηκε να εκτελέσει καν 5 πέναλτι ο Ρώσος για να διεκδικήσει την πρόκριση. Ξέρεις τι θέλω να σχολιάσω, ρε παιδί μου, για αυτές τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί. Το ίδιο θα πω και για την Πορτογαλία χθες, αν και εντάξει δεν το αξίζει τόσο πολύ αυτό που θα πω. Για πες το. Αλλά πήγαιναν γυρεύοντας. Δηλαδή. Αργεντινή δεν το συζητάμε. Τα έχουμε πει άπειρες φορές. Δηλαδή η Αργεντινή δεν έπρεπε καν να περάσει από τους ομίλους. Με βάση το ποδόσφαιρο που παίξε. Αλλά η Ισπανία και η Πορτογαλία. Πώς να το πω. Δείξαν ότι. Πώς να το πω, δεν το θέλανε και τόσο πολύ. Δηλαδή, στο γήπεδο μέσα δεν πιστοποιήθηκε αυτή η ποιοτική τέλος πάντων εικόνα που μπορεί να θέλανε να πούν ότι έχουν. Ακόμα και το 3-3 που θεωρούσαμε το μεταξύ τους μάτς της Ισπανίας και Πορτογαλίας ματσάρα, έτσι, έγινε περισσότερο κυρίως στα λάθη, βάσει στα λάθη παικτών παρά στο φαντεζί ποδόσφαιρο, κατάλαβες, στην πολύ καλή απόδοση. Δεν πιάσανε καλή απόδοση. Έτσι. Ήτανε παίχτες σκασμένοι από τις αγωνιστικές σεζόν και τα λοιπά και οι αρκετές Αργεντινής, οι περισσότεροι, έτσι. Αλλά αναφέρομαι κυρίως στους δύο ήβυρες. Και εντάξει, δείξανε, δηλαδή σήμερα η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, σαν χάπα το κάθισε και την έφαγε από τη Ρωσία. Έτσι. Μεταξύ μας τώρα δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Και βάση ρόστερ δηλαδή. Η Ισπανία κατέβασε μια ομάδα η οποία είχε. Μπορούσε να παίξει ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Εντάξει, κάτσαν οι Ρώσοι πίσω. Δεν είχε αντίδοτο. Οι Ισπανοί δεν άλλαξαν τον τρόπο παιχνιδιού τους. Έτσι. Η Πορτογαλία νομίζω ότι και εδώ που έφτασε ως ομάδα. Ναι, σαν σύνολο, δεν είδανε κάτι. Το... Έχει ξεπεράσει νομίζω το. Πώς θα το πω, το προσδόκιμο ζωής της ως φουρνιά ποδοσφαιρικών. Ένας Μέση και ένας Κριστιανό Ρονάλντο αποδείχτηκε χθες περίτρανα. Δεν φέρουν την άνοιξη. Εκεί που έχει φτάσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όχι. Όχι. Γιατί αν λέμε ότι έχει κλείσει ψαλίδα ανάμεσα στους συλλόγους, τους μεγάλους συλλόγους. Έτσι, πόσο μάλλον. Εννοώ στα καλά πρωταθλήματα. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ξέρω, μια ομάδα από την Ελβετία ή μια ομάδα ξέρω, εγώ, ακόμα από Σουηδία κτλ. Να κοιτάει στα μάτια μεγαθύρια. Σου λέω να τους κερδίζει άνετα, αλλά τους κοιτάει στα μάτια. Στα μάτια. Δεν είναι αμελητά. Μεγάλες ομάδες από καλά πρωταθλήματα. Έτσι. Φάνηκε αυτό. Φαίνεται ίσως να βοήθησε. Κράζαμε και όλα στον Πλατινί με αυτή την κίνηση που έκανε με το Champions League να βάλει μέσα πρωταθλητές περισσότερο παρά να δημιουργήσει δηλαδή. Προκριματικά πρωταβλητών και τα προκριματικά των τρίτο-τέταρτων από Ισπανίες, Αγγλίες, Ιταλίες να πέφτουν μαζί. Έτσι, για να μην πέφτει πάντα ο τέταρτος της Αγγλίας με ένα πρωταβλητή από ανίσχυρη οικονομικά και ποδοσφαιρικά χώρα. Ναι. Είναι άδικο όπως και να το κάνουμε. Γιατί Champions League λέγεται. Ακριβώς. Έτσι, πρωταβλητών είναι το. Είναι πρωταβλητριών το συγκεκριμένο κανονικά. Άσχετα αν για να ανέβει το marketing και αν θέλεις η ποιότητά του, βάλαμε και άλλες ομάδες μέσα από πιο δύσκολα πρωτάθληματα. Γιατί σου λέει εντάξει, okay, πήρες το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και. Εντάξει, γιατί αν ήσουν στην Αγγλία μπορεί να μην έπαιζες καν στην Premier. Σωστό. Αυτή είναι η λογική, ότι κοίταξε εντάξει, το αγγλικό πρωτάθλημα είναι αιώνες μπροστά. Οπότε λογικό θα είναι. Θα βάλουμε παραπάνω. Και ο τέταρτος είναι πιο καλός από σένα. Αλλά άμα το πάρεις ρομαντικά, το είναι πρωταθλητριό. Θα πρέπει να παίζουν όλοι οι πρωταθλητές κανονικά. Μόνο. Ναι. Τέλος πάντων, έχει κλείσει ψαλίδα και στις εθνικές ομάδες φαίνεται ακόμα περισσότερο αυτό στο ότι πλέον, αν θέλεις, βγαίνει και το κόμπλεξ αυτό του είμαι, ξέρω εγώ, μια μοίρα. Δηλαδή, οι Ρώσοι, ας πούμε, σήμερα. Εντάξει, δεν έπαιξαν μπάλα για να αποκλείσουν την Ισπανία, αλλά από την άλλη δεν ζωρίστηκαν κιόλας. Όχι. Αυτό τους βγήκε πολύ άνετα. Ναι. Βγήκε πολύ άνετα, δεν απειλήθηκαν. Δηλαδή, 2-3 φάσεις έκανε η Ισπανία σε σύνολο 120 λεπτών, το οποίο είναι πολύ πενιχρή επίδοση. Και η Ισπανία τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι μια ομάδα η οποία άλλαξε προπονητή μία μέρα πριν το Μουντιάλ. Ναι. Με ό,τι είχε γίνει στα αποδυτήρια. Σίγουρα. Είναι μια ομάδα που έπαιζε χωρίς προπονητή πρακτικά, με επιλογές που έκανε ένας άλλος προπονητής.
Και γι' αυτό, αν θέλει. Είναι και ένα ελαφρυντικό. Δεν σίγουρα. Είχε τι επιλογέ να πάρει. Δηλαδή, ο Ιέρο τώρα τι να πάρει, τι πρωτοβουλίε να πάρει. Αν δεν του βγει. Έτσι. Φεύγει, κάνει τι κακό. Τον Ποπουδάκο του σκέφτηκε. Σου λέει, α κάνω αυτά που είναι να κάνω, τα αυτονόητα. Και υπάρχει και περίπτωση να με κρατήσουν και μετά. Ενώ άμα πάρω ρίσκο 50-50, ή θα μου πούνε είσαι προπονητάρα, μην αγόρι μου για 20 χρόνια, ή θα μου πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό Αύγουστο. Έτσι. Γεια σας, και τα δέοντα στην κυρία μαμά σας. Έτσι, τον Ποπουδάκο του σκέφτηκε. Σου λέει θα κάνω τα αυτονόητα για να μπορέσω να μείνω άλλη μια διετία. Γιατί τώρα πού να βρούνε άλλον. Εντάξει, είναι μια ιστορία η οποία. Ναι, και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ο Λοπετέγη. Ο Λοπετέγη, τέλος πάντων, και τα λοιπά, δεν είναι περίπου τιμή για την. Ούτε για τον Λοπετέγη, για την, ούτε την Ισπανική όμως. Για την Πορτογαλία, νομίζω ότι ξεκάθαρα το ρόστερ της δεν είναι για παραπάνω. Όχι. Θα μου πεις τώρα από την Ουρουγουάη αποκλείστηκε, η οποία και αυτή έχει ένα ανάλογο ρόστερ. Ναι, εντάξει, αλλά... τα κάνουμε. Κέρδισε. Και δείξανε ότι το θέλουν παραπάνω. Εμένα πιο πολύ αυτό μου βγάλανε. Είδα τους Πορτογάλους, δηλαδή λίγο. Του βγήκε όταν βάζει γκολ στο 5. Όταν βάζει γκολ στο 5, σου βγαίνει και το μάτς μετά. Εντάξει. Εντάξει, έκανε και ματσάρα ο. Πες τον, ο δικό σου. Ο Σουάρες. Όχι, ο Σουάρες. Ο Καβάνι. Ο Καβάνι. Οπότε λογικό είναι. Εντάξει, ήταν σε πολύ κακή μέρα ο Κριστιάνο, δεν πήρε και μπάλες. Έτσι είναι. Το παιχνίδι του ενός, συμφωνώ, έχει τελειώσει και δεν έχει τελειώσει τώρα. Όχι, απλά τώρα κάνει μπαμ. Τώρα κάνει μπαμ. Για δύο παίκτες οι οποίοι όμως, κοίταξε τώρα, έτσι, ο Μέση είναι στα 31, ναι, αλλά μέσα είναι στα 31, ναι, εντάξει, ο Κριστιάνο πάει στα 33, ναι. Ήδη αρχίζουν και ρίχνουν, πέφτουν, ρε φίλε, εντάξει. Προφανώς, όχι, αλλά δες το και αλλού, ρε, μην πας. Και δεν έχουν και βοήθεια τώρα. Δες το και από τη Βραζιλία στο Νεϊμάρ. Αν ο Μέση έπαιζε στην Εθνική Ισπανίας, δεν θα φαίνονταν αυτό. Όχι, δεν θα φαίνονταν, αλλά. Όπως δεν φαίνεται στον Ινιέστα. Και ο Ινιέστα έχει ρίξει επίπεδο, ρε φίλε, τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν φάνηκε αυτό σε αυτό το Μουντιάλ. Ναι, αλλά δες το και στη Βραζιλία του Νεϊμάρ που είναι στα ντουζένια του. Έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο του ενός. Ναι, η Βραζιλία κακώς λέγεται του Νεϊμάρ. Είναι του Κουτίνιο. Του Κουτίνιο, σωστό. Ξεκάθαρα είναι ο MVP. Μα, δηλαδή στα τέσσερα μάτς που είδα εγώ στα τρία μάτς που είδα τη Βραζιλία ήταν μακράν ο καλύτερος. Μακράν. Απορώ πως δεν τον έκαναν καμιά μεταγραφή οι Πορτογάλοι αυτόν. Έτσι, να τον πάρουν όπως πολλούς άλλους. Όχι, έπαιζε στις μικρές της Βραζιλίας από εποχές που πήγε Ίντερ. Μάλιστα. Πριν ακόμα πάει στη Λίβερπουλ. Okay. Όχι, έπαιζε από τα. Εκεί που έπαιζε ο Ζαμπά. Μάλιστα. Έτσι. Καλά, και ο ένας παίζει στη Μπαρτσελώνα. Εντάξει, και ο άλλος παίζει. Θα παίζει. Σιγά, σε λίγο καιρό θα παίζει για αυτό. Θα παίζει για του Μπαρτσελώνα. Μακάρι, για τον Πάοκ. Επένδυση, δεν διαβάζω. Να βγάλουν τα λεφτά που. Επένδυση. Που ξοδεύσαν. Και το πανηγυρίζεται άμα είναι επένδυση. Μα παίξει μπάλα για τον Πάοκ. Να δείτε, ρε, μπαλίτσα είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Τι μα νοιάζει να παίξει. Κάνει παίξει για τον Πάοκ. Θα παίξει στο στυλ του προπονητή. Θα βοηθήσει τον Πάοκ να κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελο και δεν ξέρω τι άλλο. Και να παίξει αυτό είναι το θέμα. Αυτό, τι επένδυση. Επένδυση. Τι και... λεφτά, τα μοιράσει. Ναι. Μετά. Θα πει αβέ μετά, έπιασε επένδυση, παιδιά. Παιδιά, πάρτε και από ένα δεκάρικο. Πάρτε ένα χιλιάρικο. Τι λέτε, ρε. Αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο αν ο Σαββίδη τον πήρε με 5 και με 10 και με 5 ευρώ. Ή τον πήρε τζάμπα. Μαγκιά του. Είτε τον πήρε με 5 εκατομμύρια είτε τον πήρε με 5 ευρώ. Τι νοιάζουν τον κόσμο αυτά, εφόσον τα πληρώνει και δεν τα αφήνει πιστόλια. Ναι, ναι, σωστό. Νοιάζει τον κόσμο. Σωστό και αυτό. Και από πού τον πήρε και αν είναι αυτό. Και άμα πήρε το Τζάλμα Ακάμπος, άμα τον έδωσε, άμα τελικά πήρε λεφτά από την Αλάνια, ας πούμε, και άμα δεν πήρε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εντάξει. Αν θέλετε στο κομμάτι της διαχείρισης, ναι, να το κρίνει ο Παοκτζής και ο αντικειμενικός, τέλος πάντων, φύλαθλος. Στο αν έκανε καλός ή κακός που πήρε έναν παίκτη κτλ. Και πότε γίνανε εξειδικευμένοι φίλοι. Όχι να ακούμε τώρα και γκρίνιες του τύπου γιατί έδωσε 5 εκατομμύρια. Μακιά του που έδωσε 5, δεν κατάλαβα. Τόσο κόστος ο παίκτης. Άμα τον πιάσανε κότσο. Μαγκιά του που τον πιάσανε κότσο. Ας τον πούνε αυτοί που τον πιάσανε κότσο ότι. Εντάξει, ρε φίλε, αυτά έτσι είναι στην μπάλα. Όταν πιάνεις και εσύ κότσο με Λούκας, ξέρω εγώ, και Χίψη και τα λοιπά. Και άμα τον πουλήσει με 10, άμα τον πουλήσει με 10 ή να το πω διαφορετικά, αν τον πουλήσει με 7-8 εκατομμύρια σε 1-2 χρόνια και βάλει και μια, όπως είπες τώρα το Λούκας, και βάλει και ένα 30% σε μεταπόληση, και αυτός ο παίκτης από την Γαλλία που θα πάει, ξέρω εγώ, Ζαμπά, πάει στη Μαρσέιγ, παίζει σε ένα μάτς, κάνει ένα πολύ καλό, ας πούμε, τρίμηνο, ξέρω και τα λοιπά. Και τον παίρνει και πάει στη Ρεάλ. Ή στη Ρεάλ, ναι. Εντάξει, και ας μην παίξει ποτέ στη Ρεάλ. Ναι. Εντάξει. Και βγάλει, πώς θα πει κανένας τίποτα. Όχι, φυσικά. Ο οπαδός τον ενδιαφέρει τι κάνει ο παίκτης στην ομάδα του. Τον οπαδό τον ενδιαφέρει τι κάνει ο παίκτης στην ομάδα του και μάλιστα τι είναι, ούτε καν
με βλέψη μακράς διαρκείας. Αυτό που βλέπει δηλαδή, ο παδός και στη βλέπει. Είναι ότι κοίταξε, μου φύγε ο Τζάλμα. Εντάξει. Και πήρε ένα ταλέντο και πήρε βραζιλιάνο. Δεν ξέρω. Έτσι, ναι. Και έδωσε και 5 εκατομμύρια. Θα μπει. Άστο, δες. Και πότε θα μπει και εκείνο και τα λοιπά. Έφυγε ο Μακ και δεν έχω αλλαγή και ποιος θα παίζει εξτρέμ. Και άμα θα παίζει ο Λάμπρου, άμα μπορεί να παίξει ο Λάμπρου και ο αυτός και ο Μεστακίδης και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, ο Πρίγιοβιτς έφυγε στο Μουντιάλ και μέχρι να γυρίσει από τις διακοπές αν θα είναι. Αυτά ενδιαφέρουν. Δεν αφήνει το πόσα λεφτά έδωσε τώρα για να παίξει. Και τώρα μεταξύ μας να είσαι. Τα καφενιακά. Να είσαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ, οποιαδήποτε ομάδα κτλ. Παίρνεις ελεύθερους, σου λένε μόνο ελεύθερους. Μόνο ελεύθερους. Τα σκουπίδια των άλλων παίρνεις. Κατάλαβες. Αυτούς που αφήσανε οι άλλοι. Πας σκάς λεφτά για να πάρεις ένα παίκτη που τον θέλει η ομάδα του να τον κρατήσει και απλά δίνεις την υπεραξία του για να τον αγοράσεις. Για να τον στερήσεις. Ακριβώς, ναι. Και λες, γιατί δεν έχει εκατομμύρια και πεταμένα λεφτά και πότε θα βγάλει και αν θα τα βγάλει κτλ. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι επένδυση ο παίκτης. Το αν ο Σαββίδης έκανε καλά με 5 εκατομμύρια που τον πήρε, θα φανεί στο γήπεδο. Μόνο εκεί θα φανεί. Δεν μπορώ εγώ να πω γιατί έδωσες 5. Μπορώ να αιτιολογήσω την κρίνια μόνο για πολύ κραγμένες περιπτώσεις. Εγώ κράζω τον χαρακτηρισμό της μεταγραφής, επειδή το έκανα και την προηγούμενη εβδομάδα, το κράζω τον χαρακτηρισμό της μεταγραφής ως επένδυση. Δεν υπάρχει επένδυση με αυτή τη λογική. Ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει επένδυση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίρνεις μια μεταγραφή και να σου παίξει. Δεν υπάρχει, να το πω. Δεν μπορείς να πας να αγοράσεις, ρε φίλε, τι να πω τώρα, ξέρω εγώ, ένα έπιπλο αντίκα. Δεν μπορείς να πας να αγοράσεις. Άκου. Να πας να αγοράσεις ένα έπιπλο αντίκα για επένδυση και να το έχεις στο βαρδάρι, σε πλανόδιο, να το δείχνεις. Για να σωστό. Το πουλήσεις. Καλά, μ' άρεσε. Το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό είναι, ρε φίλε. Πλανόδιος πολιτής της Ευρώπης. Πού πας. Εδώ θα τον δείξεις, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πού? Όχι, δεν είναι επένδυση, είναι ενίσχυση. Που θα πω ένα παράδειγμα μπασκετικό, αλλά άκου τώρα, όταν ήταν στο φιλαθλητικό ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που τώρα είναι superstar παγκοσμίου αθλητισμού, έτσι, εκατομμυρίων ευρώ ας πούμε αθλητής. Αξίας, ναι. Έτσι, αξίας πολλών, μιλάμε για 9 ψήφια νούμερα. Ναι. Εντάξει, και πρόσεχε τώρα, έπαιζε στο φιλαθλητικό 18 χρονών και ήταν όντως να δηλώσει στα draft του NBA. Και είχε έρθει εδώ πρόεδρος των Celtics, παιδιά. Βγήκε αυτή η ιστορία τώρα. Είχε έρθει ο πρόεδρος των Celtics να τον δει σε ένα μάτσο, αν θυμάμαι καλά, αν το διάβασα, τώρα δεν το έχω μπροστά μου, στο Βόλο. Α2, έτσι. Α2 έπαιζε το παιδί και έπαιζε 5 λεπτά, 10 λεπτά. Δεν ήταν ότι έπαιζε βασικούρα, ας πούμε. 18 χρονών ήταν. Ούτε 18, 17 ήταν. Και έρχεται να τον δει και νομίζανε, λέει οι βολιώτες, ότι είναι ο πρόεδρος του φιλαθλητικού. Και επειδή είχε άσχημα σφυρίγματα, βλέπανε σφαγή της ομάδας τους, λέει από τις γιούχες και αυτά που του πετούσανε, έφυγε νωρίτερα από το γήπεδο. Έτσι. Έφαγε τραμπούκο δηλαδή. Ο πρόεδρος των Boston Celtics. Πώς λέγεται, Ογκή. Όχι, ο Ainge. Όχι ο Ainge. Αυτός είναι ο GM. Αυτός είναι ο General Manager. Κατάλαβα. Α, ο πρόεδρος. Ακόμα πιο. Ναι, ήρθε ταξίδι στην Ελλάδα, ήρθε να δει Α2 που δεν βλέπουν. Ούτε εμείς δεν βλέπουμε. Εμείς δεν βλέπουμε. Εντάξει. Και ήρθε να δει Α2 μάτς και έφυγε κάτι τραμπούκο. Γιατί του πετούσαν μπουκάλια και καντήλια. Τραμπούκο έφαγε ο πρόεδρος. Και για λάθος λόγο. Γιατί νομίζαν ότι είναι. Και δεν είδε τον παίκτη που ήρθε. Και σκέψου τώρα, πάει ο πρόεδρος. Τι μου λες τώρα, φίλε. Είναι δυνατόν να κάνεις επένδυση. Πάει ο πρόεδρος των Celtics πίσω στην Αμερική και συζητάει με έναν άλλον πρόεδρο τώρα. Και του λέει ιστορίες για αγρίους. Πήγα να δω. Ξέρω εγώ και τα λεπτά και έφαγα τραμπούκο. Και για αυτό το τραμπούκο που έφαγα έχασα μια υπεραξία. Βλέπε Γιάννης Αντετοκούμπο, ξέρω εγώ. Πραγματικά. Είδες πώς ένα μπουκάλι ενός βολιώτη μπορεί να αλλάξει την καριέρα ενός αθλητή. Δηλαδή σκέψω τώρα να πήγαινε ο Αντετοκούμπο, ξέρω εγώ, στους Celtics. Και να γινόταν το prospect που έχει γίνει τώρα. Δεν θα χτυπούσε πρωτάθλημα. Ευθύς εξ αρχής. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα γινόταν όμως και ο ίδιος παίκτης. Όχι, εντάξει, γιατί σίγουρα. Γιατί εκεί δουλεύτηκε αρκετά και με άλλες μεθόδους. Και σαν superstar και τα λοιπά. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ένα μπουκάλι βολιώτη, φίλε, άλλαξε την πορεία της καριέρας ενός αθλητή. Είναι πολύ πραγματικά, έτσι. Μου άρεσε αυτή, με ντρίγκαρε αυτή η ιστορία που μόλις ανέφερε. Νομίζω όμως και ο πρόεδρος των Bucks είχε έρθει στην Αθήνα, βέβαια, να τον δει εντός. Σε εντός έδρας παιχνίδι. Αυτοί μη φανταστείς έρχονται
για να δούνε πολλούς. Δηλαδή έρχονται ούτως ή άλλως. Τουρνέ κάνουν και. Ναι, ξέρω εγώ τώρα στους τελικούς είχαν έρθει και οι θύνοντες των Lakers. Έτσι είχε έρθει το GM των Lakers, ας πούμε. Εντάξει. Ήρθε, κάποιοι λέγανε ότι πήγε και από Ισπανία, πήγε από Γερμανία. Τελικά Γερμανού. Και μετά μπορεί να πήγε διακοπές. Καλά, προφανώς εσύ. Αυτά γίνονται και για να διαφημίσεις και τον οργανισμό σου και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το μπάσκετ εκεί όπου υπάρχει και μια έτσι. Πώς θα το πω. Μια. Είδηση. Όχι, γενικά υπάρχει δισογραφία μεγάλη καθότι είναι η εβδομάδα της ελεύθερης αγοράς. Στο NBA έχουν 1 Ιουλίου μέχρι τις 7 την πρώτη εβδομάδα. Είναι οι παίκτες οι οποίοι. Η free agent. Ελεύθεροι. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι παίκτες οι οποίοι είναι ελεύθεροι θεωρητικά δεν μπορούν να μιλήσουν με ομάδες νωρίτερα. Δεν είναι όπως εδώ, ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο, όπου δίνεις τη δυνατότητα στον παίκτη 6 μήνες νωρίτερα. Που λύγει το συμβόλαιο του να έχει ήδη μιλήσει με άλλη ομάδα. Εκεί οι παίκτες θεωρητικά, το ξαναλέω, γιατί σήμερα, ας πούμε, 12 η ώρα το βράδυ, εννοώ 1 Ιουλίου, δηλαδή με το που μπήκε 1 Ιουλίου, κλείσανε 10 παίκτες. Πότε, σε 2 λεπτά, ρε φίλε, κλείσανε. Κατευθείαν. Ναι. Βέβαια, ανακοινώνονται συμφωνίες και εκεί. Δεν είναι ότι έπεσαν οι υπογραφές. Οι συμφωνίες ανακοινώνονται. Που εντάξει, εκεί πέρα γίνεται ένας κακός χαμός. Περίμενε, παίκτης με την ομάδα που προϋπήρχε μπορεί να ανανεώσει σαν free agent. Ναι, μπορεί. Αν είναι free agent. Μπορεί, να, τώρα για παράδειγμα, Paul George, πριν από 2 μέρες, βγήκε από το συμβόλαιό του που μπορούσε να ανανεώσει ο ίδιος γιατί έπαιρνε 20 το χρόνο. Έκανε την κίνηση να βγει ως ελεύθερος και μέσα σε 10 λεπτά ανακοινώνονταν ότι υπέγραψε καινούριο συμβόλαιο με την ίδια ομάδα. Εντάξει, μπορεί να είναι. Κοίταξε, είναι και κόλπο αυτό από τον ίδιο τον παίκτη, να ζητήσει παραπάνω. Σου λέει να μου τα δώσει εσύ, θα πάω αλλού. Αν με θες. Έτσι. Και παλαιότερα. Αν με θες, πλέρωνε. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται τόσο πολύ. Δεν ξέρω το γιατί. Δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν γίνεται τόσο πολύ. Αλλά παλαιότερα θυμάμαι γινόντουσαν αυτό που λέμε συμβούλια του τύπου έλα εδώ να σε ψήσουμε. Δηλαδή πηγαίνανε οι παίκτες σε συναντήσεις με τις ομάδες και εκεί υπήρχαν, ξέρω εγώ, θρύλοι των ομάδων, οι καλύτεροι παίκτες των ομάδων. Δηλαδή ο Ντουράντ, ας πούμε, που έκανε όντως αυτό το πράγμα, που πήγε στους Warriors, είχε πάει, είχε συναντηθεί, ξέρω εγώ, και με τους Thunder που ήταν η προηγούμενη ομάδα του. Είχε πάει, είχε συναντηθεί και με άλλες ομάδες. Πήγε στους Warriors και ήταν εκεί ο Jerry West, ήταν ο ίδιος ο Steph Curry στη συνάντηση. Καταλαβαίνεις, δηλαδή του παρουσιάζουν, ρε παιδί μου. Ένα project. Ένα ψιστήρι του κάνουν, ναι, παιδί μου. Ναι. Πώς θα κάνεις εσύ να πάρεις έναν υποψήφιο πελάτη και να τον βγάλεις έξω τραπέζι και εκεί θα του παρουσιάσεις και τους μελλοντικούς εφόσον κλείσει. Συνεργάτες, αυτό το και τα πλάνο που έχεις. Την κουλτούρα αυτό, του οργανισμού. Ναι, εντάξει, okay. Κάπως πρέπει να φτιάξεις, το φτιάξεις. Βέβαια στην Ελλάδα του κουπανάς κανένα δύο. Πώς το λένε, δύο γυναίκες πάνω. Α, ναι, το κλασικό. Ναι, στα μπουζούκια δίπλα. Πετάς και δύο γυναίκες. Τον κερνάς δύο μπουκάλια να είναι ντύρλα κτλ. Αυτό είναι το ελληνικό temptation. Δεν έχουμε τίποτα άλλο σε ήθη. Του πετάς και δύο οι οποίες δεν φοράνε καν φούστα. Ναι. Ξεβράκωτες κτλ. Και τελείωσε ποτέ. Έχει κλείσει ο παίχτης. Κανονικότατα. Έτσι, με αυτή την μεταγραφική τακτική ήρθε και ο Ροναλντίνιο στον Ολυμπιακό. Δεν ήρθε για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ήρθε για διαφημιστικούς λόγους και κάθε φορά στο Ρέμο ήταν, ρε φίλε. Ρέμο Βέρτη, θυμάμαι. Έτσι. Ο Ρέμος έγινε να το λέει, ρε φίλε. Γιατί ο Ροναλντίνιο πάει και Μύκονο. Έτσι, περνάει η βόλτα. Ο Ρέμος στη Μύκονο είναι πέτρα εικόνες εκεί, είναι ο Αντώνης ο Ρέμος. Κατεβάζει τα χιλιάρικα σαν καλοκαίρι. Ναι, σαν μαρούλια. Σαν μαρούλια. Έτσι, πώς φάγαμε εμείς σήμερα τώρα, ξέρω, μια πράσινη σαλάτα. Αυτό την τρώει μέσα. Τα μισά τα χιλιάρικα τα έφαγε στον Ηρακλή. Τότε που ήταν. Κάνα πάθη, λέει. Αλλά όποιος μπλέκει με τον Ηρακλή. Δεν ήξερε, δεν έμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με δεκάδες από το Κροατία-Δανία. Αλλά φυσικά και ένα θεματάκι το οποίο έχουμε αλλιεύσει από το sdna.gr. Για το VAR. Γι' αυτό δίνω και την πηγή, γιατί ουσιαστικά το συγκεκριμένο site έχει ένα αφιέρωμα για το ποιος είναι ο διαγωνισμός για ποια εταιρεία, τι προβλέπει τέλος πάντων ο διαγωνισμός για να αναλάβει μια εταιρεία. Μάλιστα. Το τεχνικό κομμάτι. Μάλιστα, ναι. του VAR στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα πέσει μπακίρι. Μεταξύ μας, κάνω έτσι μια ατάκα πριν ανοίξουμε το θέμα, δεν πιστεύω ότι φέτος θα είναι έτοιμο. Δεν έχουμε τις υποδομές ακόμα για να είναι έτοιμο φέτος. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε έχοντας ως θέμα, όπως είπαμε, το VAR και το κατά πόσο μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι 1 Ιουλίου. Ακόμα τώρα βγάζουν την προκήρυξη για να στείλουν εταιρείες τις προσφορές τους
Έτσι. Μέχρι να καταλήξει ο διαγωνισμός. Αυτό. Να επιλέξεις. Να δώσεις ένα χρόνο εγκατάσταση. Και σε ποια άλλο γήπεδα. Το VAR δεν είναι. Εντάξει, άντε να δεχτώ εγώ ρε παιδί μου ότι γίνεται ο διαγωνισμός, κερδίζει μια εταιρεία την προκήρυξη και μέσα σε 20 μέρες, 15-20 μέρες τα εγκαθιστά σε όλα τα γήπεδα. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Ή μπορεί να είναι πρόσκληση, μπορεί να είναι φορητή τεχνολογία. Έτσι. Και να είναι σε κάποια γήπεδα. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες και ποια ακριβώς είναι η διάρκεια της προκήρυξης. Έτσι. Δεν είναι μόνο τα υλικά. Δηλαδή εκείνη η οθονίτσα που είχε και οι άλλες οθονίτσες τα λοιπά. Είναι και κάποια άτομα που είναι οι βίντεο assistant referees. Πέτρε παιδί μου ότι αυτούς τους πληρώνεις καλά και τους φέρνεις. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι υποτίθεται ότι θα γίνει ταυτόχρονα αυτή η διαδικασία. Ναι. Η στελέχωση δηλαδή, ναι, ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Εγώ λέω υπάρχουν, δηλαδή θα παίξουν 16 ομάδες φέτος στη Super League. Έχουμε δει τα γήπεδα των ομάδων αυτά, αν μπορούν να πάρουν όσες κάμερες πρέπει για να μπορέσει να λειτουργήσει το VAR. Γιατί εγώ από τις μεταδόσεις που βλέπω... Μια κάμερα. Υπάρχουν γήπεδα στα οποία δεν υπάρχει σημείο να μπει κάμερα για να βλέπεις το offside σωστά. Και μπαίνει μια κάμερα, ξέρω εγώ, κοντά στο κέντρο. Και το βλέπεις το offside με γωνία. Από την πίσω μεριά. Με λάθος γωνία και περνάνε τη γραμμή, ναι, αναλογικά παράλληλα με τη γραμμή, ναι, όπως φαίνεται τη γραμμή. Που είναι λάθος. Που είναι λάθος, γιατί δεν υπάρχει. Γιατί είναι προοπτική, ναι, το offside. Δεν είναι θέμα φωτογραφίας, δεν βγαίνει με φωτογραφία, δεν είναι φωτοφίνις. Έτσι. Εντάξει. Το offside είναι ή είσαι μπροστά ή δεν είσαι. Αλλά για να το δεις πρέπει να είσαι ακριβώς στην ευθεία. Όπως και να το κάνουμε. Ένα αυτό. Διαβάζουμε στο SDN, όπως είπαμε. Πώς το έχουν ονομάσει αυτό, ρε φίλε. Ο διαγωνισμός λέει για το Video Assistant Referee που έχει τίτλο. Αυτά είναι τα ελληνικά, τα ωραία. Ψηφιακός μετασχηματισμός ελληνικού ποδοσφαίρου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα του που τηλεπικοινωνιών και ενημέρωση, μάλλον αυτό. Τι είναι. Μάλλον. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το. Όχι, ψέματα, αυτό είναι το Υπουργείο. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το Υπουργείο και θα ολοκληρωθεί 4 Αυγούστου. 4 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Μέχρι να επιλεγεί. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη Αυγούστου, εντωμεταξύ. Μετά τις 15, νομίζω. Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο, δεν είναι. Θα υπάρχουν υπηρεσίες VAR σε όλα τα παιχνίδια. Η σιγουριά μου αρέσει. Πρωταθλήματος επαγγελματικής κατηγορίας Super League. Ναι, όχι για φέτος. Θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό σου λέει ο διαγωνισμός, ρε φίλε. Μάλιστα. Γιατί άμα για να καταθέσεις η πρόταση πρέπει να δεσμευτείς. Πρέπει να καλύψεις όλα τα παιχνίδια. Ότι θα καλύψω 240 αγώνες τη σεζόν και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, δηλαδή 241 αγώνες συνολικά. Περίμενε μόνο στον τελικό, θα πω εγώ. Κατάλαβα. Ναι, κάτσε τώρα. Αυτό πώς βγαίνει. Είναι. Έχεις δίκιο. 8. Όχι, ρε, κάτσε, ρε. Ναι, δίκιο έχεις. Μόνο στο τελικό. Μόνο στο τελικό μάλλον δεσμεύονται. Γιατί είναι 8 παιχνίδια την εβδομάδα επί 30 αγωνιστικές. 3, 8, 24, 240. Όντως. Τα υπόλοιπα μάτς. Η μη τελικά εκεί πέρα. Βαριέσαι, μωρέ. Δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Ας υπάρξει και αδικία. Μεταξύ, στον τελικό να μην υπάρξει για να μην έχουμε κανένα. Στο κύπελλο, γιατί σου λέει ότι μπορεί στα μη τελικά να πάει μια ομάδα β' κατηγορία που δεν έχει VAR. Δεν έχει εγκαταστάσεις VAR. Τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Ναι. Θα εγκαταστήσουμε μόνο για ένα μάτς. Εντάξει. Έχει ένα point. Μπορώ να πω. Έτσι κάπως καλύτερα. Ας το δεχτώ. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δύναται λέει να κάνει ενεργοποίηση δικαιώματος που ανέρες κτλ. Πενταετία είναι. Πενταέτες. Πενταέτες κλειστό συμβολέο. Έτσι είναι. 1205 παιχνίδια. Μάλιστα, θα βάζουμε τα νούμερα να φαίνονται μεγάλα. Εν τω μεταξύ, τι 1205. Είναι 1205 και 5 οι ομάδες. Αφού θα μειωθούν οι ομάδες. Η Λίγκα θα κατεβάσει πρόταση για 14 ομάδες. Σωστό και αυτό. Τι θα γίνει, δηλαδή. Η Λίγκα, ο Υπουργός για 12. Έχεις δίκιο. Έτσι. Όχι, ο Υπουργός πρώτη είναι για 12, αλλά η Λίγκα αποφασίζει. Η Λίγκα και τελικά αποφασίζει, ναι, ακύρωσαν τον Βασιλιάδη, ο οποίος όμως, πρόσεξε λίγο, το επιχείρημά του ότι. Πρόσεξε τώρα, δίνω πόντο στο Βασιλιάδη. Αυτό είναι πραγματικά. Ιστορική μέρα. Ιστορική μέρα, ναι. Λοιπόν, πρέπει να το σημειώσουμε κάπου αυτό. Για πες. Όντως έχει δίκιο. Πώς λέγανε τότε με τις τηλεοπτικές άδειες ότι και καλά το φάσμα μπορεί να αντέξει. Παραπάνω. Όχι το φάσμα, συγγνώμη. Η ελληνική κοινωνία ή αν θες ο αριθμός των τηλεθεατών. Το marketing, ρε παιδί μέχρι μου. Μέχρι 4 άδειες, δηλαδή οι 3 της ΕΡΤ ή 4 ιδιωτικού. Το οποίο αυτό μεταξύ μας το κρίνει η αγορά. Αλλά δεν διαφωνώ στο νούμερο 4. Έτσι. Αλλά γιατί 4 όταν μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες, βάλε και 5. Και δώσε 4
Έτσι. Και άμα θέλει κι άλλο να χώσει λεφτά. Ναι. Αλλά το θέμα τώρα είναι εδώ στις ομάδες ότι φαίνεται αυτό με τα στοιχεία, τα οικονομικά. Ναι. Και όντως ο Βασιλιάδης είπε ότι βάσει κρίσης οικονομικής στη χώρα, βάσει δηλαδή της παρούσας κατάστασης οικονομικής, η χώρα μπορεί να αντέξει 12 και 12 ομάδες. Δηλαδή 24 επαγγελματικές ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα είναι πρώτης κατηγορίας. Και οι 12 ανάλογα, θα είναι δεύτερη. Με τους ανάλογους ισολογισμούς, ναι, και budget. Εντάξει. Εγώ το δέχομαι το 12 και 12. Σε έχεις πει 10. Εγώ έχω πει 10, αλλά έχω, ναι, ακόμα, για άλλους λόγους. Έχω πει για άλλους λόγους. Και επίσης, εμένα αυτό που δεν μου άρεσε στην πρόταση Βασιλιά. 10 να πέφτει ένας. Δεν μου άρεσε στην πρόταση. 10 να πέφτει ένας. Και να παίζουν όλοι 4 φορές. Ναι, και να παίζουν 4 φορές ούτως ή άλλως. Και σε αυτό, όπως στη Σκωτία. Σκωτία ένας πέφτει. Ακριβώς αυτό. Βέβαια, Σκωτία, έτσι, από τα 100 πρωταθλήματα, τα 60 τα έχει πάρει η Celtic, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει, δεν το λέω. Ενώ στην Ελλάδα υπάρχει. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Από τα 80 πρωταθλήματα, ναι, τα 45 τα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Όντως, εντάξει. Έτσι. Καλό point αυτό. Εντάξει, δηλαδή είμαστε αντίστοιχοι μεγέθους και να το πω. Απλά Σκωτία κάνει ακόμα μεγαλύτερο μπαμ. Ναι, ρε, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι, okay, έχει να κάνει με την αγορά. Είναι ένας καλός αριθμός. Γιατί απλά καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Όχι. Οι ομάδες πολύ σωστά θα επίσης, το πάνε. Αυτό που δεν μου αρέσει στο Βασιλιάδη την πρόταση εμένα προσωπικά είναι τα play-outs. Καλά, αυτά έτσι, είναι και play-outs. Δηλαδή, και play-outs είναι, δεν είναι δυνατόν να παίζουν μια φορά και στη συνέχεια να γίνονται δύο μικρές λίγκες με play-off και play-outs. Αυτά είναι εκτός ποδοσφαιρι... ναι, αυτά είναι γελία. Ούτε σε κατασκηνώσεις ποδοσφαιρικές δεν τα κάνω. Κάντες 10 τις ομάδες και ας παίξουν από δύο φορές. Από 4 φορές μεταξύ τους. Για να μην, επειδή το θέμα μας ήταν το VAR. Για να αυξήσεις και την ανταγωνιστικότητα και την ετοιμότητα των παιχτών, να μπορέσεις να έχεις μεγαλύτερο market pool. Γιατί να σου πω κάτι, τώρα αυτή τη στιγμή. Εμένα στην πρόταση για τους extra 6. Η ένστασή μου είναι άλλη. Στην πρόταση Βασιλιάδη. Εμπλέκει την ΕΡΤ για πακέτα σε ανώνυμες εταιρείες. Δηλαδή ότι η ΕΡΤ θα δώσει. Απλά τόσα εκατομμύρια ευρώ, κάτσε από πού και πού. Αυτό το ξέρω ότι το πρότεινε ο Βασιλιάδης, αλλά δεν γίνεται. Εντάξει. Δεν γίνεται η ΕΡΤ να αγοράσει πακέτο συγκεκριμένων ομάδων. Να προαγοράσει. Ναι, να προαγοράσει. Δηλαδή αγοράζει τα δικαιώματα του Champions League, λέω εγώ. Ναι. Αγοράζει τα. Θα μπορούσε να αγοράσει τη Super League. Ναι, του Μουντιάλ. Ναι, αυτό ναι. Αλλά πάλι δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι η ΕΡΤ έχει πρόβλημα. Να λέμε ότι γενικά κόβεις από κάθε σύνταξη. Να κάνω λαϊκισμό τώρα, αλλά. Εντάξει τώρα. Κόβεις από κάθε σύνταξη 50 ευρώ. Και έρχεσαι και λες ότι η ΕΡΤ θα σκάσει λεφτά στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, έτσι, για να μην λέμε άσχετες ομάδες, δηλαδή σε ιδιωτικές εταιρείες. Εντάξει, αυτό όπως και να το κάνουμε είναι αντιλαϊκό, αν θέλεις. Ή είναι πρόκληση. Το να βάζεις έτσι την ΕΡΤ. Το να πάρει η ΕΡΤ σύνολο κάποια παιχνίδια. Ναι, και να δώσει από ένα την Νόβα, ναι, αλλά όχι να πάρει. Ή από οποιοδήποτε. Ή να πάρει το σύνολο του πρωταθλήματος. Αλλά όχι τώρα να πάρει πακέτο ομάδων κτλ. Νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμη η πρόταση του Βασιλιάδη. Όχι. Πήγε με μία-δύο καλά, ένα-δύο καλά επιχειρήματα. Φιλότιμη μεν, έτοιμη όχι. Καλά επιχειρήματα, είχε ένα-δύο καλά επιχειρήματα, αλλά θεωρώ ότι ήταν μία πρόταση η οποία ήταν γραμμένη στο πόδι και μάλιστα πετούσε να γίνει φέτος το καλοκαίρι. Ναι, για μένα το χειρότερο είναι αυτό, γιατί και εκεί συμφωνώ με την άποψη της Λίγκας ότι δεν γίνεται να πέσουν 6 ομάδες σε μια σεζόν. Έτσι. Και να ανέβουν 2 από την δεύτερη. Δηλαδή αυτό είναι άδικο. Για μεγάλη πλειοψηφία τέλος πάντων ομάδων. Το να πέσουν 4 π.χ. άντε να πω. Δεν βαριέσαι εκεί που θα πέφτανε, ξέρω εγώ, 2-3, πέφτει και ένας παραπάνω. Γιατί στην παλιά Super League των 16 ομάδων πέφτανε 3. Τα τελευταία χρόνια πέφτουν 2. Σωστό, έτσι. Σωστό. Οπότε από το να πέσουν 3, που είναι το λογικό νούμερο για μένα. Ναι, αυτό είχε και τα λοιπά, γίνει, αυτό είχε να γίνει, πέσουν 4. Για να το καταλάβω. Αυτό είχε γίνει και να γίνει 2 χρόνια. Αυτό είχε γίνει μία χρονιά για να οι ομάδες από 18 να γίνουν 16, όπου πέσαν 4 και ανέβηκαν 2, αν θυμάσαι. Γίνανε ομάδες 16 και έμεινε το 2. Ναι. Κατάλαβες, γιατί σου λέει στους 18 να πέφτουν 3. Αλλά στους 16 να πέφτουν 2. Μάλιστα. Ότι εκεί είναι το νούμερο. Δεν πέφτανε ποτέ στους 16 3, αν θυμάμαι καλά. Όχι, πέφτανε. Στους 18 πέφτανε 3. Πέφτανε και στους 16. Είσαι σίγουρο. Πέφτανε και στους 16. Εγώ θυμάμαι στους 18 ότι πέφτανε. Και όμως πέφτανε και στους 16. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Για το VAR, για να το κλείσουμε. Δεν θα είναι έτοιμο φέτος. Δεν γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Εγώ αμφιβάλλω αν θα μπει σε όλα τα γήπεδα. Και καταρχάς πάμε να δούμε ποιες είναι οι ομάδες για να δούμε και τα γήπεδα. Να τις δούμε μία-μία. Αλλά δεν είναι. Εσύ δεν είναι η Λάρισα. Okay, η Λάρισα έχει καλές εγκαταστάσεις. Έχει καλό γήπεδο. Ναι. Καινούργιο γήπεδο. Η Λάρισα, okay. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι όμως η Λάρισα, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης κτλ. Είναι ότι αυτές οι ομάδες δεν τηρούν
Ακόμα και, μιλάμε ακόμα και για την Τούμπα, ακόμα και για το Καραϊσκάκι, ακόμα και για το ΆΚΑ. Δεν τηρούν στοιχειώδη, πώς τα λένε, στοιχειώδους κανόνες για εξόδους κινδύνου, για ασφάλεια οπαδών, δεν ξέρω και εγώ τι. Και θα κάτσουμε να τους βάλουμε με το ζόρι. Βέβαια, δεν θα τα καλύψουν ομάδες με δικά τους λεφτά. Αυτό είναι ένα point, ότι θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία. Αλλά, για παράδειγμα, ποιος θα την πληρώσει? Λέει ότι ο κανονισμός λέει, το VAR, έτσι γίνεται, άμα το βλέπουμε και στο Μουντιάλ, ότι στη Φυσούνα υπάρχει ειδικό booth, ειδικό κιόσκι, όπου πάει ο διαιτητής για να δει τη φάση. Αν δηλαδή τον ενημερώσουν από μέσα ότι τελικά όντως η φάση χρήζει replay, πάει να τη δει και αυτός. Αυτός πρέπει να πάρει την απόφαση. Δεν του λένε οι άλλοι από μέσα ότι είναι πέναλτι. Πρέπει να το δει και αυτός ότι είναι πέναλτι. Απλά οι άλλοι από μέσα του λένε ότι δεν είναι τίποτα. Και συνεχίζει. Αν δεν έχει δώσει και ο ίδιος τίποτα, έτσι. Ναι. Επιβεβαιώνεται ο διαιτητής από το VAR. Αυτός είναι ο άρχον του αγώνα. Δεν είναι δυνατόν σε γήπεδα στα οποία δεν μπορούν να φύγουν οι ίδιοι οι παίκτες από τη Φυσούνα. Από τη Φυσούνα. Καλά, ναι. Στα μισά ελληνικά γήπεδα στη Φυσούνα γίνονται ντου, έτσι, και χάνονται κασέτες άμα θυμάσαι. Έτσι. Με Ολυμπιακός Πλατανιάς και τα λοιπά. Χάνονται τα βίντεο. Ναι. Βλέπουμε τι γίνεται. Με 15 άσβερκους σε κάθε ομάδα. Στα περισσότερα γήπεδα φυσούν χωράει. Και μου λες ότι θα πηγαίνει. Χωράει maximum 2 άτομα στο πλάτος. Θα πηγαίνει σε αμφισβητούμενο. Ο διαιτητής στη Φυσούνα. Τι λες τώρα. Τι θα γίνει. Και πέρα πρέπει να φτιάξει μια κατασκευή, λες και είναι για πυρηνική βόμβα, να πούμε. να πηγαίνει μέσα. Η Φυσούνα να ξεκινάει από το κέντρο του γηπέδου, να μπαίνει μέσα η Φυσούνα, έτσι, σαν να είναι κανένα διαστημόπλιο, να πηγαίνει σιγά σιγά προπονητής. Λοιπόν, έχω πρόταση. Να έχει ο διαιτητής smartphone συσκευή. Πώς είναι, τσέπη. Στην τσέπη. Και να το βλέπει. Και να του το στέλνουν εκεί. Ναι. Καταρχάς, τα μισά μην πω όλα ελληνικά γήπεδα δεν έχουν, φίλε, WiFi. Καλά. Έτσι. Έχουν μόνο στα δισογραφικά και αυτό είναι απαράδεκτο. Εντάξει. Είναι μια γραμμή του τύπου τράβηξε γραμμή ο ΤΕ, να πούμε. Πριν από 50-60 χρόνια. Και την έχουν να μπουν όλοι να γράψουν, να στείλουν κάτι. Δεν είναι για κάτι αμάν-αμάν. Εντάξει. Γιατί έχω δει και σε ελληνικά γήπεδα ομάδων τη πόλη εδώ πέρα να προσπαθούν να κάνουν παιδιά live μετάδοση μέσω ίντερνετ με streaming κτλ. Και να μην βγαίνει, να μην μπορούν να το κάνουν. Ναι. Έτσι. Να το κάνουν με τον πάροχο τη κινητή του. Ναι, καλά, είναι τραγικό. Είναι τραγικό, δεν το συζητάμε. Αυτό είμαστε αρκετά χρόνια πίσω. Γιατί λέμε, στο θέμα της τηλεπικοινωνίας. Λέμε ο παδός πληρώνει, ρε παιδί μου, ένα εισιτήριο. Ναι, αλλά μέσα από αυτό το εισιτήριο πρέπει να του δώσει και κάποια πράγματα. Πρέπει να του δώσει, φίλε, τουαλέτα. Καταρχάς, καθαρές τουαλέτες. Πρέπει να του δώσει κάτι, απλά πράγματα, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν να πούμε. Έτσι, καταρχάς, καθαρές τουαλέτες. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ξεφεύγουμε. Για μένα, το VAR είναι ανέφικτο να συμβεί φέτος στην Ελλάδα. Εντάξει, για να πω όμως στο στραβού το δίκαιο, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής. Να ξεκινήσει τώρα. Για να γίνει του χρόνου. Και, ναι. Αλλά, άμα μου ξεκινήσει τώρα και μέσα στη χρονιά πούμε, α, εντάξει, τελικά δεν είναι τόσο εύκολο. Ότι τελικά δεν είναι τόσο εύκολο, να το βάλουμε στα μισά μάτς. Αυτό είναι αλλίωση. Είναι αλλίωση. Να το βάλουμε, ξέρω εγώ, στα μισά γήπεδα, να το βάλουμε σε όσους πρόλαβαν. Θυμάσαι με τα τουρνικέ, ξέρω εγώ, τις κάρτες του. Πώς λέγονταν, του φιλάθλου. Κάρτα φιλάθλου. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τι είναι αυτά. Πας, δεν είσαι στο άμκα σου, ρε φίλε, για να πας. Τι άκυρο είναι αυτό. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής έτσι και δίκαιος. Πες αυτό να δούμε. Το γήπεδο του ΠΑΣ, η αλήθεια είναι που τόσα χρόνια. Του ΠΑΣ Γιάννενα. Ζωσιμάδες. Φέτος είναι από τα καλύτερα γήπεδα, εννοώ οχλοτάπητας. Γιατί έγινε. Τον υποχρέωσαν να το αλλάξει. Λίγκα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχουν. Τον υποχρέωσαν να το αλλάξει. Να υπάρχουν στο φάκελο της ομάδας για αδειοδότηση. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα αδειοδότηση είναι μόνο τα οικονομικά. Ναι. Τι λες. Όχι, όλα. Τι λες. Κανονικά θα πρέπει η Super League από μόνη της για να ανεβάσει το επίπεδο να σου βάλει και άλλα κριτήρια. Τι γήπεδο έχεις. Χωράφι, άντε γεια. Βρε και εισιτήρια. Τι εισιτήρια κόβεις. Που... Όχι τι εισιτήρια κόβεις. Α, ναι. Εμπορικά, βέβαια. Τι τηλεοπτική κάλυψη έχεις, γιατί έχεις εγκαταστάσεις οι οποίες βοηθούν την εταιρεία που έχει αναλάβει. Γιατί είναι να δούνε και λαβή. Εσύ δίνεις το προϊόν, η εταιρεία πρέπει να το πλασάρει. Άμα εσύ δεν μπορείς να βάλεις κάμερες για την εταιρεία, σημεία εννοώ, έτσι. Ναι. Τι άρα να σου κάνει η εταιρεία. Ακριβώς. Υπάρχουν γήπεδα στην Ελλάδα τα οποία παίζουν Super League και δεν έχουν ρεφίλε και κερκίδες σε όλες τις μεριές. Σωστό και αυτό. Έτσι. Από τη μια μεριά έχει χωράφι. Και γύρια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες του Κροατία-Δανία. Εκεί όπου το μάτς ξεκινάει, έχουν ήδη ακουστεί η εθνική ύμνη των ομάδων. Αυτή τη στιγμή
οι παίκτες βρίσκονται σε μια έτσι, αγκαλιά κατά κάποιο τρόπο. Ο Κάσπερ Σμάχελ κάτω από τα δοκάρια. Ο Ντάλσγκαρντ αριστερά. Ο Γιώργησε με τον Κάερ, οι δύο σεντερμπάκ. Ο Κνούτσεν δεξιά. Ο Κρίστιαν Έριξεν με τον Ντιλέινι και τον Κρίστενσεν. Είναι οι τρεις παίκτες στα χάβια τη Δανία. Και ο Μπρέθουαιτ με τον Κορνέλιους και τον Πόλσεν είναι οι τρεις παίκτες που παίζουν στην κορυφή σε ένα 4-3-3, το οποίο γίνεται και 4-5-1, αν θέλετε. Οι Κροάτες από την άλλη παίζουν με τον Σούμπασιτς κατά τα δοκάρια, τον Βίντα και τον Λόβρεν μπροστά του σαν σεντερμπάκ. Ο Βρυσάλικο στα δεξιά, ο Στρίνιτς αριστερά. Στο 4-2-3-1, το οποίο έχει στήσει ο Κάλινιτς, με τον Μπρόζοβιτς και τον Ράκιτιτς μαζί με τον Μόντριτς. Προφανώς ο Μπρόζοβιτς θα είναι ο κόφτης, οι άλλοι δύο θα είναι οι μαέστροι, οι playmaker αν θέλετε, στα χαφ της Κροατίας. Στα πλάγια ο αριστεροπόδαρος πέρυσι της Ίντερ, ο Ρέμπιτς στα δεξιά και ο Μάντζουκιτς της αγαπημένης σου Γιούβε στην κορυφή. Οι Κροάτες νομίζω είναι το απόλυτο φαβορί για το παιχνίδι. Απ' την άλλη δεν μπορείς να αποτιμήσεις τους Δανούς. Μια όχι. Ομάδα με ιστορία και με παίκτες που παίζουν ιστορία, σε καλά πρωταθλήματα. Γενικότερα... Αρκετοί από αυτούς παίζουν στην Πρέμιερ. Μπορεί να μην είναι ρε παιδί μου η fancy ομάδα, η φανταχτερή κτλ. Ποιο Σκανδιναβό είναι ρε, αυτό ακριβώς. Οι Σκανδιναβοί του άλλου είναι ξενέρωτοι. Ας μην τους υποτιμάμε, έχει ξεκινήσει το match. Είναι ευκαιρία να πάμε σε ένα διαλυματάκι. 9 είναι να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Παπαϊωάννου προσφέρουν και το σημερινό Αλληλούια. Στάθης και Μιχάλης στα μικρόφωνα. Επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Είναι πάντα ανοιχτές για να παρέμβετε. 23-10-287-888. Να πάμε στο break και να επιστρέψουμε με το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Κροατία-Δανία. Πήσαμε λίγα λεπτά και είναι χαμός. Τη τρελή στο πλήσαμε, άνοιξε το σκόρι Δανία. Μόλις στο δεύτερο λεπτό. Με μια φάση από πλάγιο. Πραγματικά αυτό το βλέπεις μόνο σε ερασιτεχνικά. Το πλάγιο, φίλε, που έφτασε στην άλλη μεριά της περιοχής είναι επικό. Ένα πλάγιο το οποίο μέσα σε ένα τσούρμο παικτών στο σημείο του πέναλτι πρακτικά έφερε την μπάλα στον Γιόργενσεν. Ο οποίος κάνει ένα σουτ. Τίποτα, της απελπισίας χαμηλά, αδύναμο, γυριστό, αδύναμο. Αλλά κοντράρει μπάλα και φτάνει. Και αυτό, και είχε πάρα πολλούς παίκτες μπροστά του. Είχε πολλά κορμιά. Ο Ζούμπασιτς. Είχε πάρα πολλούς παίκτες μπροστά του. Οπότε δεν μπορούσε να δει τη φάση και παρότι πέφτει και η μπάλα χτυπάει στο χέρι του, δηλαδή μέσα. Είναι τυχερός, του φεύγει μέσα από τα χέρια η μπάλα πρακτικά, ναι, έτσι. Πρακτικά, γιατί πάει κάτω από το πρακτικά είναι πνίξιμο μπορείς να πεις, αλλά... Δύο λεπτά μετά, σε μια γιώμα που επιχειρούν οι Κροάτες, πάει να διώξει ο Σμάχελ, διώχνει και η μπάλα χτυπάει στο κεφάλι, στη μάπα κιόλας, έτσι, αμυντικού Δανού και επιστρέφει στο Μάντζουκιτς, ο οποίος είναι στη μικρή περιοχή και πέφτοντας κάνει έτσι ένα σκαστό σουτάκι. Το οποίο ήταν το 1-1. Αυτό λίγο... Για να δούμε και αυτή τη φάση. Όχι, περνάει ένα ήταν λίγο τυχερό γιατί έτσι όπως πήγε να σουτάρει, η μπάλα του χτύπησε από το ένα πόδι στο άλλο. Ναι. Κατά λάθος. Κατά λάθος το έβαλε. Ένα-ένα. Τέλος πάντων. Στο 14ο λεπτό έχουμε μπει. Έχουμε ήδη ένα γκολ για κάθε ομάδα και οι δύο έχουν πάρει την ψυχρολουσία που λέμε. Οι Δανείοι δεν κατάφεραν να κρατήσουν το δώρο που τους έκαναν οι Κροάτες νωρίς. Από την άλλη, το να παίζεις ως φαβορί, το να έχεις φάει ένα γκολ τόσο νωρίς στο δεύτερο λεπτό και να απαντάς κατευθείαν, νομίζω ότι σου δίνει αυτόματα αυτοπεποίθηση ότι ό,τι και να γίνει στο μάτς, ας πούμε, μπορώ να το απεξέλθω. Μένει να το δούμε και στο γήπεδο, βεβαίως. Μένει να το δούμε. Με τους Κροάτες να παίζουν σήμερα με φανέλες της Γαλλίας, έτσι. Πραγματικά, έτσι. Δηλαδή. Είναι το χρώμα, το μπλε σκούρο. Τι σχέση έχει αυτό με τη φανέλα της Ναι, έχουν μπλε οι Κροάτες, αλλά όχι αυτό το μπλε. Όχι αυτό το μπλε. Αυτό είναι το μπλε τι σκούρο. Τι σχέση έχει αυτό με τη φανέλα της Ολλανδίας είναι, ούτε της Γαλλίας. Είναι το μπλε σκούρο που είχε βγάλει η Γαλλία και μετά το έβγαλαν και οι Ολλανδοί ως δεύτερη φανέλα. Γιατί φοράνε. Είναι ουράνιε! Το φορέσανε και στη δεύτερη αγωνιστική. Ναι, με την Αργεντινή. Ναι, είναι και η κάλτσα και τα γράμματα στη φανέλα ουράνιε. Είναι αυτό το φωσφορούχο, το πορτοκαλί της Ολλανδίας. Άσχετο σίγουρα με την Κροατία. Βεβαίως κρατούν τη σκακέρα μπροστά. Αυτή η σκακέρα, η οποία άμα θυμάσαι με Νταβόρ, Σούκερ και Προσινίτσκι, είχε γράψει ιστορία. Πολύ ωραία φανελίτσα. Πολύ ωραία φανέλα. Εκείνη νομίζω... Καλτ φανέλα που ήταν ναϊντήλα. Ναϊντήλα. Έτσι. Μύριζε δηλαδή... Αντίστοιχη ωραία φανέλα. Ποπ κουλτούρα εκείνη. Ήταν εκείνη τη ΣΑΕΚ, ρε παιδί μου, κτλ. Δεν θυμάμαι αν είχε βγάλει και ο ΠΑΟΚ. Με τον Αϊτό σε όλη τη φανέλα. Νομίζω είχε βγάλει και ο ΠΑΟΚ. Ασλάνης.
Ναι. Και αντίστοιχα ωραία φανέλα, εντάξει, από αυτές που τέλος πάντων ιστορικά. Μ' αρέσει που πήγες από τη. Πώς τη λένε. Ήταν και η φλουό που είχε βγάλει ο Άρης. Τη χρονιά που ανέβηκε. Τη χρονιά που ανέβηκε από την. Και ήταν καλό marketing. Ναι. Το οποίο ήταν πολύ καλό marketing. Συνέπεσε με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή πρακτικά. Αν θυμάσαι, αντιγράψαν με την τρίτη φανέλα της Μπαρτσελόνα από τον Φλουό. Θα σου πω. Όμως, αλλά σαν κύρια εμφάνιση. Ναι, είχε φέρει όμως και την αλλαγή στην κουλτούρα. Ναι. Οπότε αυτή η φανέλα ήταν σωστή κίνηση marketing. Γιατί σου λέει ο νέος Άρης με αλλαγή στη φιλοσοφία Λάτιν. Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς. Και σε αυτό κολλάς και ένα marketing ωραίο στο χρώμα της φανέλας. Να μείνουμε σε εθνικές ομάδες. Θεωρώ ότι τις πιο ωραίες φανέλες εθνικής. Η πιο άθλια. Ήταν της Ολλανδίας 88-92 εκείνη την τετραετία που ήταν με κάτι σαν πίξελ. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, αλλά το 94 και μετά η Ολλανδία είχε την κλασική την Οράνη. Ναι. Παναλίτσα, με Ντένις Μπέρκαμ και τα λοιπά. Άθλια, και λευκό σορτσάκι. Ναι, και άθλια επίσης και της Γερμανίας. Στο 92. Εκείνη με τις πιτσιλιές λες. Με τις πιτσιλιές, Με Ματέους και λοιπά. Πανάθλια. Ναι, εκείνη άσχημη. Εκείνη ήταν σαν φανέλα τερματοφύλακα. Τότε, εκείνη την εποχή, τέτοιες φανέλες φορούσαν τερματοφύλακες. Ακριβώς. Και το είχε κάνει και ο David Seaman, άμα θυμάσαι, όπου η φανέλα του είχε διάφορα 150 χρώματα. Για να μπερδεύει τον, τον αντίπαλο τέτοιο. Αλλά μπερδευόταν ο ίδιος, βέβαια, γιατί έκανε κάτι λούμπες. Αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει ένα άρθρο ότι αυτά έχουν απαγορευτεί από την FIFA και την UEFA. Φανέλες με περίεργα χρώματα και περίεργα σχήματα. Δεν ξέρω το γιατί. Έχει να κάνει και με τα άτομα με. Και με αυτό παίζει να έχει να κάνει και με την απόσπαση της προσοχής και με τα άτομα με επιληψία. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό καθεαυτό, με τους παίκτες δηλαδή που είναι μέσα. Για άλλους λόγους. Νομίζω ότι είναι. Ούτε για μάρκετινγκ. Νομίζω ότι είναι αυτό που λες. Νομίζω είναι για τηλεοπτικούς λόγους. Ότι αυτά τα χρώματα δεν κάνουν. Δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι σε ένα άρθρο ότι αυτές οι φανελίτσες έχουν κοπεί, γιατί πολύ απλά έχουν απαγορευτεί. Πολύ ωραία φανελίτσα. Επίσης θυμάμαι ιστορικά της Ιταλίας. Την κολλητή. Που το πήρε, ναι. Την κολλητή. Το 6. Όχι, το 6 δεν ήταν. Η κολλητή ήταν. Δεν ήταν τόσο ωραία φανέλα. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν η κολλητή. Το 8 ήταν η κολλητή. Φανέλα, γιατί την έχω συγκεκριμένα. Το 8 ήταν η κολλητή. Είναι η φανέλα στην οποία έχει βάλει το σήμα στο κέντρο. Έτσι. Ωραία φανέλα. Πούμα. Πούμα. Ναι, ωραία φανέλα και εκείνη. Η κολλητή ήταν κάπα. Ήταν στο Μουντιάλ της Κορέας. Στο Μουντιάλ της Κορέας ήταν. Το 2002. Που είχε αποκλειστεί από την Κορέα στο Μουντιάλ. Τόσο παλιά η κολλητή, αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι. Ομολογώ. Νόμιζα ότι ήταν το 6 που το πήρε. Εμένα η πιο ωραία φανέλα της Ιταλίας ήταν πολύ απλή, μια και με Ιταλία, την οποία την ψάχνω να τη βρω σε αυθεντική, πλέον είναι πανάκριβος δηλαδή, γιατί όλοι τις πουλάνε σαν ρετρό, είναι το 98 που ήταν απλή λευκή, δεν αλλά μου αρέσαν είχε οι φανέλες. Καταπληκτικό σήμα. Δεν ήτανε το σήμα εκείνο το οποίο είχε, ρε παιδί μου, της Ιταλικής Ομοσπονδίας και είχε πλάγια πάνω δεξιά. Τα αστεράκια και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν πολύ ωραία. Δεν μου αρέσαν οι φανέλες του 98 γιατί ήταν πολύ φαρδιές, ρε φίλε. Δηλαδή έβλεπες ένα σορτσάκι από πάνω ο ποδοσφαιριστής, ήταν λες και ξέρω εγώ, χουχούλιαζε έτσι η φανέλα κτλ. Δηλαδή άμα δεν την έβγαζα απ' έξω από το σορτσάκι, γινόταν ένα φούσκωμα να πούμε, το οποίο δεν μου άρεσε τέλος πάντων αυτή η λογική φανέλας στο Μουντιάλ του 98. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι περιορέξεις κολληκτότητα. Νομίζω ότι η λογική στην οποία έχουν πάει τα τελευταία χρόνια με τις πιο κολλητές φανέλες και στο μπάσκετ, έτσι. Είδαμε και χθες την απίστευτη φανέλα του Αγουέρο, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Καλά, εντάξει. Με το V, ήταν κομμένη. Σχολιάστηκε, το είδα και στο Twitter. Την έκοψε δηλαδή. Το έκοψε ο ίδιος. Πήρε ψαλίδι και το έκοψε γιατί ήθελε να έχει βέρε, φίλε. Έτσι, να παίρνει αέρα το στήθος. Δεν ήταν δασίτριχο, αλλά εξειρισμένο. Εξειρισμένο του στήθος. Αγουέρο και δασίτριχο. Από τα αριστερά, μια ευκαιρία για του Κροάτες με τον Πέρισιτς. Πάει περίπατο. Έχει πάρει η Κροατία τα μέτρα του αγώνα. Λογικό. Δεν τα χάσε και ποτέ. Στο δεύτερο λεπτό έφαγε τον γκολ. Λογικό και το έφαγε από πολλή σπόντα. Μια σέντρα πέναλτι. Πέναλτι. Όχι τίποτα, λέει ο διαιτητής. Κατευθείαν έχει δει τη φάση. No, λέει, στο μάτζο και του οποίου πέφτει. Ο οποίος ζήτησε και μάζεται του λίγο Μάχελ Ερα, φίλε. Εντάξει. Την έχει κλασική ατάκα. Για να δούμε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έλα, εντάξει, υπερβολή. Υπερβολή. Έβαλε άλλο στο χέρι του να φύγει λίγο μπροστά. Και. Εντάξει, υπάρχει τράβημα φανέλα. Ο μάτζο και δείχνει ότι έχει ξεχυλώσει φανέλα του. Έτσι. Δεν έχει άδικο. Αλλά την έχει δει τη φάση ο διαιτητής. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολή.
Ο διαιτητής δεν περιμένει το VAR, νομίζω. Έτσι, γιατί παίζει κανονικά η φάση. Ναι, σωστά. Δεν περιμένει, έχει πάρει τη φάση πάνω του. Θεωρεί ότι ήταν υπερβολικό. Υπερβολική η πτώση, αν θες, του μάτσου, ναι, και μπορούσε να μείνει όρθιος και να συνεχίσει τη φάση. Δεν ήταν τον γκρέμισε. Εγώ πάντως, αν μιλάμε για το VAR, θα επαναλάβω αυτό που είπα και χτες. Θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα θα προσφέρει στο άθλημα. Σαν τεχνολογία. Ναι, και όσο πάει, θα βελτιώνεται και η τεχνολογία ανίχνευση τέτοιων πραγμάτων. Και αυτό, και θα βελτιώνεται και το παιχνίδι των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πιο ουσιαστικό. Έτσι, δεν θα... Επίσης, ρε φίλε, να, τώρα λέγαμε μια φανέλα της Γαλλίας, το 98 ήταν καταπληκτική η φανέλα. Ωραία φανέλα, ωραία φανέλα. Αυτό σου λέω, δεν μου άρεσε. Κλασική. Ναι, κλασική. Δεν μου άρεσε αυτή η γραμμή, ρε παιδί μου, που έκανε φουφούλα. Ναι, δηλαδή, κλασική, βλέπεις τον Ζιντάν που σκόραρε και είχε δώσει τα πλάγια αυτό που ήταν μέσα η φανέλα μέχρι τη μέση και φούσκωνε. Όχι, όχι, εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η φανέλα. Αυτή η φανέλα ήταν, πολύ. Σε αυτή τη φανέλα ήταν ωραία τα νούμερα. Ήταν ωραία τα νούμερα. Τα νούμερα ήταν. Πώς το λένε, ρετρό. Νούμερα, ήταν νούμερα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου φάση. Έτσι, ναι, αυτό με το. Ναι. Με τα, όχι, πώς λέγεται, το 3D φάση. Που έχει σκιά, ρε παιδί, ναι, με το νούμεράκι. Κατάλαβα, ναι. Τετραγωνισμένη σκιά. Ωραία φανέλα της Γαλλίας το 98. Ξεκάθαρα από τις πιο ωραίες φανέλες εθνικής σε Μουντιάλ. Αυτό συζητάμε. Τώρα μην πιάσουμε άλλες. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ τα τελευταία χρόνια Nike, Adidas κλπ. Βγάζουν φασόν φανέλες. Δηλαδή για όλες τις εθνικές πάνω κάτω ίδιες, το μόνο που αλλάζουν τα χρώματα. Έτσι. Δεν ξέρω, αυτό δεν μου αρέσει. Θέλω φαντασία, ρε φίλε. Εκτός αν είναι θέμα, ρε παιδί μου, απόφασης. Όχι, και θέμα απόφασης εσωτερικά. Πώς να σου πω. Ότι δεν θα έχουμε περίεργες φανέλες. Δεν θέλουμε να έχουμε περίεργες. Κάτι, ναι, το ίδιο. Μπορεί να είναι θέμα απόφασης των ομοσπονδιών. Διρεκτίβα από UEFA, FIFA, δεν ξέρω. Κάποια συγκεκριμένα. Έτσι. Όχι στερεότυπα, πώς να το πω. Κάποιες συγκεκριμένες, ρε παιδί μου, γραμμές πάνω στο design. Έτσι. Αυτά για το. Καμιά άλλη φανελίτσα, θυμάσαι. Σε εθνικές, τώρα, ναι, με κρατάς στις εθνικές. Η Αργεντινή ποτέ δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο φανέλα. Πάντα η ίδια φανέλα ήταν η ρίγε. Σε αυτό το σέβομαι. Κρατά την ίδια, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, είτε δεις τη φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα όταν το σήκωσε, είτε δεις τη φετινή, εντάξει, πάνω κάτω η ίδια είναι. Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει λίγο το. Η ρίγα έχει γίνει πιο λεπτή και τα λοιπά, πιο μοντέρνα, πιο ίσια γραμμή, αλλά η ίδια είναι, ρε φίλε, δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Τώρα, για φανέλα εθνικής, είπαμε. Εθνικής ομάδας. Τραγική της Γερμανίας, εκτός από, ναι, τα νούμερα. Ναι, αυτή είναι εδώ πέρα. Και αυτή, ναι, με το περίεργο V. Και αυτή είναι εδώ πέρα, ναι. Δηλαδή, ναι, αυτό ήταν. Που ξεκινούσε το V από τα, ναι, από μπατζάλες. Ναι, από τα μπατζάλια, πήγαινε και στη φανέλα. Γενικότερα ωραία. Πάντα μισούσα την Εθνική Γερμανία, εδώ, φίλε. Ό,τι φανέλα και να είχε, από τη στιγμή που είχε αυτό το κίτρινο, κόκκινο, μαύρο, δεν ξέρω, ήταν. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η κακή και η καλή στις ταινίες. Για μένα, στο ποδοσφαιρικό μου παραμύθι στο μυαλό μου, άσχετο με κοινωνικά κριτήρια, έτσι. Μιλάω ποδοσφαιρικά. Για μένα, πάντα οι Γερμανοί ήταν οι κακοί. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, άλλη φανέλα. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή ήμουν Ιταλία, μάλλον, και γιατί πάντα, ναι, υπήρχε κόντρα μεταξύ του. Κόντρα, κλασική. Δηλαδή, κόντρα Ιταλία-Ισπανία δεν υπήρχε. Κόντρα Ιταλία-Αγγλία δεν υπήρχε. Ενώ με τους Γερμανούς πάντα υπήρχε κόντρα, ρε φίλε. Άλλη φανέλα τώρα που μου λες που μου αρέσει είναι της Ουρουγουάης, αλλά είναι κλασική. Πάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά μου αρέσει το μαύρο σορτσάκι με το, αυτό το, έτσι, το γαλάζιο κτλ. Είναι ωραίο, θυμίζει, έτσι μου κάνει καλό συνειρμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια άλλη φανέλα, έτσι, ιστορικά, που να μην έχει αρέσει. Νομίζω ότι οι χαρακτηριστικότερες ιστορικά ήταν οι κολλητές της Ιταλίας. Αυτές που αλλάξαν τη μόδα. Πρακτικά, και πήγε από εκεί και πέρα σε πιο στενές γραμμές. Και το θεωρώ για μένα μεγάλη αλλαγή και προσθετική κατεύθυνση, γιατί δεν μου αρέσαν αυτές ακριβώς στο προηγούμενο Μουντιάλ, οι φανέλες με τις φαρδιές. Έτσι που ήταν στα 90s. Δες εδώ της Κροατίας. Τι εκπληκτική φανέλα ήταν αυτή, έτσι. Το 98, Λότο. Τη θυμάσαι αυτή την εταιρεία. Και αυτή μου αρέσει. Τη θυμάσαι αυτή την εταιρεία, Λότο. Όχι, αυτή ήταν η κλασική του 98. Αυτή ήταν. Που είχε αυτή τη σκακέρα με το κόκκινο και σιγάσο, αλλά πάνω εδώ στο χέρι, η μισή ήταν. Ναι. Από τη μία μεριά, σαν πανοπλία. Και αυτή είναι ωραία. Ναι, αυτή είναι ωραία, ραδιοφωνικός γίνεται. Ποια δηλαδή. Πιάνει όλο. Που πιάνει όλο και στα άκρα έχει. Είναι σαν πολεμιστής εδώ. Ρίγα άσπρη στα άκρα και, ναι, σκακέρα στη μέση. Εδώ είναι σαν πολεμιστής. Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής.
Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι άλλες εθνικές ομάδες όπως Βραζιλία, Ουρουγουάη κτλ. Είναι κλασικές. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Ξέρεις ποια εθνική ομάδα θα μπορούσε να έχει βγάλει ωραία φανέλα και δεν έχει βγάλει? Αυτή που βλέπεις τώρα, η εθνική Αγγλίας. Τι να βγάλει τώρα η εθνική Αγγλίας. Δηλαδή. Έχει κάνει ωραίο ποδοσφαιριστή. Όχι, άντε, έχει. Α, τον Μπέκαμ. Είχε κάνει ωραίο ποδοσφαιριστή. Έχει ωραίο οικόσιμο, ρε φίλε. Α, ναι. Έχει εντάξει, ωραίο οικόσιμο. Γιατί είναι. Δεν έχουν τα λιοντάρια, ναι. Το... Πώς λέγεται, ρε. Είναι από το Μεσαιωνική. Όχι Μεσαιωνική, κάπως λέγεται, ρε. Ναι, Μεσαιωνική. Ο οίκος του Windsor κτλ. Της βασιλικής οικογένειας. Αλλά με βάση το οικόσιμο θα μπορούσε να κάνει μια πολύ ωραία φάνελα και δεν την έχει κάνει ποτέ. Έτσι, ή έχει γίνει, ας πούμε, έτσι πολύ. Όχι, δεν έχει κάνει. Ναι, δεν έχει κάνει. Ιδιαίτερη φάνελα. Θα μπορούσε να το κάνει. Συντηρητική. Θα μπορούσε. Καλά, τρόπο. Είναι συντηρητική η Βρετανία, όπως είπες και τα λοιπά. Ή ο Σταυρός του Αγίου Γεωργίου που έχουν στη σημαία τους. Εκείνη ήταν ωραία φάνελα της Βρετανίας. Με το Σταυρό σε όλη την φανέλα. Δεν τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν έπαιξε σε ποια διοργάνωση έπαιξε. Αλλά νομίζω ότι εκείνη ήταν η πιο ωραία φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Αλλά θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και το οικόσιμο. Φίλε, αυτή τη Γερμανία είναι η στολή του κακού, ρε φίλε. Πραγματικά. Πώς βλέπουν κάποιοι στο Star Wars, τον Darth Vader, το, όπως το λένε. Εγώ βλέπω αυτή τη φανέλα έτσι και λέω. Και άμα βάλει και το μουστάκι. Και, και έλεγα, οι κακοί, ρε φίλε. Οι κακοί που πρέπει να τους κερδίσουμε. Και άμα βάλει και το μουστάκι του Ρεντιφέλ. Όποιο και να έπαιζε. Ήμουνα με τον αντίπαλο τη Γερμανία, ρε φίλε. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εντάξει, το παραδέχομαι. Δηλαδή. Του σέβομαι για την ποδοσφαιρική του κουλτούρα και κυρίως για το mentality του. Στην ναι, νίκη εντάξει. Και στην αυτήν και τα λοιπά. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, για μένα πάντα ήταν η κακή της ιστορίας. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Και αυτή της Ισπανίας, αν πας στην προηγούμενη. Ωραίο σήμα έχει και η Πορτογαλία. Έχει ναι. Ωραίο σήμα σαν ναι. Ομοσπονδία. Ναι, έχει, αλλά δεν έχει. Σαν δεν θυμάμαι καμιά ιδιαίτερη φανέλα όχι, ποτέ. Όχι, τίποτα. Εκείνη της Ισπανίας με τις λευκές, τις ρίγες, τις μικρές. Ήταν κάπως καλή, αλλά. Τίποτα. Καλά, για Εθνική Ελλάδα δεν μιλάμε. Εντάξει. Ποιος έχασε το γούστο όταν το βρούμε εμείς. Πάντα κλασική φανέλα του τύπου. Φανέλα προπόνηση, ρε φίλε. Ναι. Ένα χρώμα βάλε και να τελειώνουμε. Ναι. Ούτε, μπερδεύονται δηλαδή, τα παιδιά. Δεν μπορούν. Παίξαμε ποτέ με μια ριγέ, κάτι, οτιδήποτε, ρε φίλε. Μπερδεύονται τα παιδιά, δεν μπορούν. Ναι. Τη μοναδική δίχρωμη που θυμάμαι ήταν στο Euro, όπου ήταν η κλασική όμως της Adidas. Όλες οι εθνικές είχαν την ίδια, δηλαδή και οι Γάλλοι την ίδια φορούσαν. Απλά με άλλο μπλε. Στο γύρω το πιο σκούρο. Εννοείς. Ναι, το γύρο που το πήρε, το θυμάσαι. Με μια γραμμή που είχε γύρω από την κοιλιά, ρε παιδί μου, έτσι, μια γραμμούλα που είχε. Μάλιστα. Και ήταν απλά δίχρωμη. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, και αυτή ήταν η φανέλα, στα να πάνε. Πολύ απλή εννοώ, έτσι. Ναι. Όχι, στα να πάνε, αυτό εννοώ ότι δεν ήταν τόσο πρωτότυπη. Εντάξει, αυτά. Αυτά από τις φανέλες πιάσαμε, δεν έχει γίνει κάτι. Αυτή εννοούσα της Ισπανίας. Αυτή νομίζω είναι η πιο ωραία της Ισπανίας. Με τις λεπτές είναι κίτρινες στο πρώτο γύρο που πήρε με τον ναι. Λουίς Αραγωνιές. Με τις λεπτές κίτρινη ρίγα. Με τη λεπτή κίτρινη ρίγα στη μέση. Μικρές ρίγες, ναι. όχι μεγάλες. Ωραία αυτή φανελίτσα. Ήταν ωραία φανελίτσα. Αυτή ήταν, σου λέω, το πρώτο της γύρω με Αραγωνιές ναι. Με πες το. Και αν με μπορώ να πω μια συμπαθητική της Γερμανίας είναι αυτή στο... Καμία. Εντάξει, οκ. Καμία. Έτσι με το. Καμία. Με τις γραμμές στο βυζί που λέμε, στο στήθος. Καμία. Επίσης, παράδειγμα και της Βραζιλίας στο Μουντιάλ που σήκωσε στην Κορέα. Στην Κορέα, ναι. Ναι. Που από Ροναλντίνιο, ρε φίλε. Που πρόσεξε. Όχι Ροναλντίνιο. Ριβάλτο και Ρονάλντο. Ριβάλτο ήταν. Δεν έπαιζε. Ρε, είχε βάλει τον κόλπο. Ευκαιρία για τον Ράκιτιτ ένα σουτ. Το βγάζει ο Σμάιχελ. Οι Κροάτες κοντά στο 2-1. Συνεχίζεται η φάση ο Σμάιχελ. Για να δούμε τη φάση εδώ. Δεν έχει τελειώσει. Out. Τρομερή ευκαιρία από τον Πέρισιτς. Ο οποίος ρίχνει μια ζεμπεκιά στην μικρή περιοχή. Πιάνει αέρα στο πρώτο του σουτ. Έχει και δεύτερο το οποίο το στέλνει στα περιστέρια. Όλα αυτά ως συνέχεια της φάσης από το σουτ του Ράκιτς έξω από την περιοχή το οποίο βγάζει ο Σμάιχελ. Δες εδώ. Μεγάλη ευκαιρία. Στο 21 το λεπτό βρισκόμαστε. Είχε πνί και μια ευκαιρία η Δανία με ένα τσίμπημα της μπάλας το οποίο το έβγαλε ο Κροάτης. Βγήκαν τέτ α τέτ και αυτή καλή τελική έπαιζε προσπάθεια. Έπαιζε και ο Ροναλντίνιο. Εγώ αυτή τη φανέλα είχε καρφώσει τον γκολ στον τέτοιο νερέ, στο σήμα που λέγαμε πριν, από το φάουλ που τον έκανε ρόμπα. Νομίζω έχεις μπερδέψει τα Μουντιάλ. Όχι ρε, στο 2002, στις Κορέας ήταν. Ναι. Εγώ θυμάμαι αυτή τη φανέλα την μπλε. Στα μικρά το Ροναλντίνιο. Ναι, την μπλε τη φανέλα την έχω συνδυάσει με το τραγικό κούρεμα
του Ρονάλντο, του χοντρού του Ρονάλντο. Ναι, του χοντρού Ρονάλντο. Του original. Όπως το λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Ναι, ναι. Που είχε ξυρίσει όλο το κεφάλι και είχε αφήσει μόνο μια γραμμή και μπροστά. Μάλιστα εκείνο το καλοκαίρι το έβλεπε, επειδή είχε κερδίσει. Το ακριβώς ανάποδο της καράφλας ήταν αυτό. Έτσι. Το έβλεπε και κάτι παιδάκι, ξέρω εγώ στην παραλία. Ναι, πολύ το έκανα γιατί ήταν. Πρόσεξε. Έξυπνος ο Κριστιάνο. Ναι. Σου λέει, εγώ τι φαβέλες είμαι. Ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, ναι, Κριστιάνο, εντάξει, κόλλησε. Έξυπνος ο Ρονάλντο. Σου λέει, εγώ από τις φαβέλες είμαι, Βραζιλιάνος, φτωχογειτονιά. Σου λέει, τι θα γίνω, λαϊκός ήρωας, που ήταν. Έτσι. Και πάει και κάνει ένα κούρεμα το οποίο μπορείς να το κάνεις οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει, δε φίλε. Σε παίρνει με την ψηλή η μάνα σου και απλά αφήνει μπροστά αφήνει μια... το μάλι, μια το μουστάκι της κεφαλής του κρανίου. Και όντως το είχα δει και στη Θεσσαλονίκη σε αρκετούς. Ναι, ναι. Να το πω τώρα κάποια παιδάκια. Βλέπεις κάτι παιδάκια, ρε φίλοι, κάνουν κάτι γραμμές να πούμε στο κεφάλι τους, κάτι, αυτά κάτι περίεργα. Ναι, τότε ήταν κλάνο γαμπριλίκια. Αυτά τα πληρώνει ο πατέρας, να πούμε. Πάει στην κομμότρια και τα πληρώνει αδρά. Ενώ τότε το τίμιο το παλικάρι ο Ρονάλντο είδε τι έκανε. Ένα απλό σου λέει εντάξει. Κακογουστιά. Κακογουστιά. Κακογουστιά, εντάξει. Φίλε, εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Αν ήμουν στην Εθνική Βραζιλία ή κάνα συμπέκτη, θα του έλεγα πώ είσαι έτσι. Πώ είσαι έτσι. Πάνε ρε, ξύρισε το. Με την ψηλή. Το καταλαβαίνει ότι αυτό το βλέπουν για 100 χρόνια. Θα βλέπουν αυτέ τι φάσει και θα γελάνε, ρε φίλε. Κάραπο τα δύο γκολάκια όμω. Ναι, εντάξει, και το κεφάλι σου. Και το έκανε σήμερα κατά τα θέματα. Ακόμα χειρότερα. Θα το θυμούνται όλοι τώρα, ρε φίλε. Θα το θυμούνται όλοι για αυτό το απαράδεκτο κούρεμα. Γιατί θα το βλέπουν, θα βλέπουν τα γκολ του. Ο οποίο. Κόρνερ για τη Δανία από τα δεξιά. Γέμισμα στη μικρή περιοχή. Καλή φάση, είναι καλή Δανή στα στημένα. Για να μην φάση συνεχίζεται ξανά η μπάλα έξω στον Κρίστιανσεν. Για να δούμε η σέντρα. Καλή θα βγει. Ο τερματοφύλακας Κροατίας και θα λοιπόν, τελειώσει τη φάση. Φτάσαμε 9.30. Να πάμε σε ένα διάλειμμα αφού σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε προσφορά από τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι, να ακούσουμε και το χορηγό του Αλληλουία, δηλαδή ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε. Θα πάμε κατευθείαν σε διπλό διάλειμμα μετά το ημίχρονο. Με το ημίχρονο. Δεν θέλουμε να χάσουμε λεπτό. Πάμε για δευτερόλεπτα να ακούσουμε τι ώρα είναι. 35 λεπτό στο παιχνίδι, στο 1-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα βρει μπροστά της τους γηπεδούχους και διοργανωτές Ρώσους. Δεν ξέρω, αληθεύει, είναι... Α, για πες λοιπόν, το έχω... είναι αυτό που σου έλεγα χθες για την Λουγουάη, που ήταν με τον Μπαστούνι. Και Μπαστούνι, αναρωτήθηκα μήπως έχει πάθει κάτι. Μάλιστα λοιπόν... είχε και βιντεάκια στα οποία σηκώθηκε με τον Μπαστούνι και φώναζε κανέναν. Ήταν μέσα στο πάθος. Το Μπαστούνι του Ταμπάρες έχει τη δική του ιστορία. Διαβάζω από το κόντρα.gr γιατί μας αρέσει να δίνουμε τις πηγές. Και τον Μάνο Ναυροζίδη, ο οποίος έκανε την έρευνα και την επιμέλεια κτλ. Και διαβάζω. Ο δάσκαλος Όσκαρ Ταμπάρες εμφανίζεται στα μάτς κρατώντας ένα μπαστούνι. Όχι, λέει, δεν έχει πάθει κάποιο ατύχημα ούτε λόγω γυρατιών τον Μπαστούνι. Πρόκειται για κάτι άλλο που ο Ταμπάρες δεν γουστάρει και τόσο να το συζητάει. Έχει μιλήσει ελάχιστα για το πρόβλημά του και πολλοί δεν ξέρουν καν τι είναι. Λοιπόν, τον Μπαστούνι το χρησιμοποιεί γιατί τον βοηθά, γιατί πάσχει από το σύνδρομο ο Williams Burr. Στα 71 του χρόνια, ο δάσκαλος, όπως τον αποκαλούν στην Ουρουγουάη, ναι, ναι. Ταλαιπωρείται από την προαναφρενική διαταραχή. Πρόκειται για ένα νόσημα που επηρεάζει το ανοσοποιητικό. Και μέσω αυτού χτυπάει στα νεύρα. Συνέπεια του συνδρόμου είναι ο ασθενής να παρουσιάζει παράλυση στα άκρα του. Λογικό, λόγω, ναι. Ενώ σε πιο βαριές περιπτώσεις οι αναπνευστικοί μύες δεν λειτουργούν νορμάλ, γεγονός που στέλνει τον προσβληθέντα άμεσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα έχει χρόνιο πρόβλημα. Το οποίο χρησιμοποιεί μπαστούνι στους αγώνες εμφανίστηκε... και αμαξίδιο στις προπονήσεις. Ναι, ωστόσο, λέει, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να μιλάει γι' αυτό γιατί. Όταν είσαι προπονητής, λέει, γνωρίζεις πως κρίνεσαι από τα αποτελέσματα. Όσο σωστό. Λειτουργεί το μυαλό μου, θα είμαι εδώ. Υπάρχουν μέρες που είμαι καλύτερα και μπορώ να σταθώ στα πόδια μου και κάποιες άλλες που δεν έχω δυνάμεις. Τίποτα ωστόσο δεν μπορεί να επηρεάσει τη δουλειά μου και τη σχέση μου με τους παίκτες. Σωστό, ωραίος ο Ταμπάρες. Παρότι, πόσο είπες, 71 χρονών. Μπράβο. Θα μπορούσα να πει, ρε παιδιά. Είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ηλικία δεν παίζει δεν ρόλο. Παίζει ρόλο. Στο πόσο κουρκουτιασμένο μυαλό έχεις. Υπάρχουν 50 προπονητές οι οποίοι είναι άστο. Ναι, άστο. Είναι λες και μιλάει κάνας 85 σε κάνα καφενείο και σε λέει βαριέται, εγώ ναι. Όταν έπαιζα μπάλα ναι. Ήταν έτσι. Τώρα μην αναφέρω παραδείγματα Ελλήνων. Καλά, ναι, είναι άπειροι. Τέτοιων 50, έτσι. Είναι άπειροι. Οι οποίοι μάθανε μπάλα στο πόδι
από σπόντα. Από προπονητές και από, αν θέλεις, ανθρώπους που και αυτοί στο πόδι μάθανε. Και μάλιστα μάθανε στο πόδι ποδόσφαιρο του 70 και του 80. Αυτό που λέω, Ταμπάρες, όσο έχω το μυαλό μου και λειτουργεί. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι 70 και 80 χρονών που είναι μοντέρνοι. Και βλέπεις, το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο οποίος ακόμα και στα 70 φεύγα του είχε αλλάξει τον τρόπο με τον. Δηλαδή το πρωτάθλημα που πήρε το τελευταίο ο Φέργκιουσον που έφυγε, έτσι, με το πρώτο που είχε πάρει, αν δεις τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν η United, δεν είχε καμία σχέση. Εννοείται. Δεν το πήρε δηλαδή με το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. 25 χρόνια προφανώς. Ο άνθρωπος ήταν μοντέρνος, άλλαζε ρε φίλε. Μεγάλη ευκαιρία για την Κροατία. Μεγάλη ευκαιρία σε μια στημένη παλιά από τα αριστερά. Ο Μόντριτς γέμισε με το δεξί στην μικρή περιοχή. Ο Σμάιχελ. Μυρίζει πάντως. Ο Σμάιχελ φίλε πραγματικά ήταν κουβέρτα έτσι. Έκατσε στη γραμμή, δεν βγήκε καν και περίμενε απλά την ολοκλήρωση της φάσης. Δεν μπορούσε να το βγάλει αυτό έτσι με τίποτα έτσι κι αλλιώς. Μυρίζει. Και μυρίζει πολύ. Πήγε λίγο out. 31 το λεπτό. Ένα πενταλεπτάκι περίπου ακόμα. Συν τις όποιες καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο ημίχρονο. Όπου οι Δανείοι δεν παίζουν αντιποδόσφαιρο. Οι Δανείοι έχουν μπει να παίξουν μπάλα. Έχουν κάνει να μια ευκαιρία τώρα, όχι. Δεν μπόρεσε να βγει ο Πόλσεν, αν είδα καλά, στην κάθετη αυτή μπαλιά από τα αριστερά. Κοίταξε, όταν είσαι αμυντικός. Οι Δανείοι πάνε να παίξουν το μάτς θα ίσχυε και μπράβο τους. Αυτός ο Βίντα. Παρότι είναι. Είναι η πιο αδύναμη ομάδα, ναι. Outsider, έτσι outsider. Το μάτς, ναι. Αυτός ο Βίντα της Κροατίας, λέω ρε παιδί μου, όταν είσαι. Έτσι αμυντικός, πρέπει να αφήσεις και μια κοτσίδα, να έχεις και λίγο φάτσα. Πρέπει να είσαι και λίγο άσχημος. Αγριεμένη, ναι, για να, να τρομάζουν ρε παιδί μου άλλοι. Τώρα δεν μπορείς να είσαι soft αμυντικός, π.χ. ο Πικέ. Έτσι, δεν είναι soft στο παιχνίδι του, αλλά. Με τον αμυντικό σου, με το center back κυρίως, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να πας στον πόλεμο μαζί. Ακριβώς. Να είναι ένας τύπος ο οποίος, ρε φίλε, θα σε κοιτάζει και θα, και θα κάνεις κακάκια. Θα ψαρώνεις, θα λες εκεί προσοχή βάρα. Τώρα άμα είναι soft. Τα πάμε χθες για τους Ρουάνους. Ναι, εντάξει, άμα είναι soft ο παίκτης, τι να σου κάνει και αυτό εντάξει. Δεν βαριέσαι. Εδώ τον παραδέχομαι τον Σέρχιο Ράμος. Αν και είναι λίγο τιτίκα, αναλόγως φάσης. Ο Σέρχιο Ράμος είναι... Αλλά είναι εντάξει. Κοιτάξτε, και ο Ράμος και ο Πικέ είναι δύο έξυπνοι παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν ακόμα και επιθετικοί που λέει ο λόγος. Έτσι, έχουν δηλαδή το ταλέντο να παίξουν. Θεωρώ δηλαδή τον καλύτερο Έλληνα επιθετικό να βάλεις. Είναι καλύτερη. Έτσι. Βάσει επίπεδου. Ποιοτικά. Ναι. Ποιοτικά ναι. Ειδικά ο Πικέ νομίζω είχε ξεκινήσει. Τέτοιο πέναλτι ρε φίλε που βάρεσε ο Πικέ σήμερα. Στην Μπαρσελόνα. Έλληνας επιθετικός. Στην Μπαρσελόνα Πικέ. Έπαιζε στη Μασία, έπαιζε και επιθετικός. Έλληνας επιθετικός μπορεί να το κάνει. Τέτοιο πέναλτι που βάλε ο Πικέ. Δεν ξέρω. Ο Γκέκα σίγουρα όχι. Σαλπιγκίδης. Εκτελούσε πέναλτι καλά ο Σαλπιγκίδης. Δεν θυμάμαι. Κύριε Τρέγκα, εκτελούσε πέναλτι καλά ο Σαλπιγκίδης. Καλά. Πέναλτι εκτελούσε ο Σαλπιγκίδης. Καλά πέναλτι. Όταν δεν είναι. Καλή, καλή ατάκη. Δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Εκτελούσε πέναλτι. Αλλά δεν θυμάμαι να ήταν καλός εκτελεστής σε φάση να το στείλει ρε φίλε στο γάμα. Αυτό εννοούμε. Κατάλαβες. Όχι. Είχε απλά την αυτοπεποίθηση να εκτελέσει το πέναλτι. Αυτό είχε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Το δεν τελείωμα. Θυμάμαι πολλούς Έλληνες καλούς εκτελεστές πέναλτι πλην του Μπασινά και του Τσιάρτα. Α, ο Μπασινάς τον βαρούσε όμως ψηλά. Ο Μπασινάς είχε τα κάκα να τον βαρέσει ψηλά. Ναι, ο Μπασινάς ήξερε. Συμφωνώ. Καράμπελα στο Άρη, τα καλύτερα πέναλτι. Ακόμα πιο ψηλά. πιο ψηλά, κάτι μπεκάτσες. Πεθάνανε. Βάρεσε άλλο πέναλτι από τότε. Δεν νομίζω. Από το αλισμό του Άρη Σπάουκ. Αυτό το Άρη Σπάουκ, φίλε. Η αλήθεια είναι ότι για να μην το κακοχαρακτηρίσουμε το παιδί. Για να δούμε λίγο την ευκαιρία για τους Δανούς έξω την περιοχή. Μπήκε τώρα στα δεξιά η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πήγε απευθείας, όχι δεν πήγε δοκάρι. Η μπάλα πήγε out. Αλλά όντως ήταν μια ευκαιρία. Αν θυμάμαι καλά εκείνο το παιχνίδι. Για τον Έριξεν. Είχαν βαρέσει όλοι οι παίκτες πέναλτι. Ο δοκάρι πήγε, όντως φίλε. Πήγε ακριβώς στο γάμα. Γι' αυτό δεν φάνηκε γιατί η μπάλα δεν άλλαξε πορεία πρακτικά. Έτσι, πήγε στο δοκάρι και έφυγε πίσω. Καταπληκτική φάση, όντως. Είχαν βαρέσει όλοι οι παίκτες. Θυμάμαι. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ήταν 10-11 πέναλτι. Δηλαδή ήταν το 10ο πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ο Καράμπελας ήθελε. Ακριβώς. Δηλαδή να του δώσουμε και ένα ελαφρυντικό του παλικαριού, έτσι. Εντάξει. Κάποιοι παίκτες. Ποδοσφαιριστής, ρε. Ναι, πρέπει να ξέρεις, ρε παιδί. Όλα παίρνουν και όλα χάνονται. Ακριβώς. Όπως και να το κάνουμε.
Απλά ήταν, ξέρεις τι ήταν το πέναλτι το οποίο, αυτό που λέμε το χάνεις και μένεις εκτός. Ναι. Και ήταν και ρε φίλε κακοεκτελεσμένο στα περιστέρια. Δηλαδή, ναι, ήτανε. Αν ήταν κακοεκτελεσμένο και πήγαινε πάνω στον τερματοφύλακα και το βγάζε, θα έλεγε OK, ρε παιδί μου, δεν εκτελεί. Πήγε εκτός ασφαλούς. Ο άλλος ρε φίλε έφτασε, πρέπει να φτάσει στην Τούμπα να πούμε η μπάλα. Η μπάλα πρέπει να έφυγε εκτός γηπέδου. Ξέρεις τι μου αρέσει αυτό το παιχνίδι που βλέπουμε, ότι βλέπω το outsider τη Δανία να έχει ανεβάσει πολύ ρυθμό και να προσπαθεί να παίξει, να παίξει μπάλα και να προσπαθεί να, να κάνει αυτό που λογικά θα βλέπεις να κάνει η Κροατία. Στο το τέλος κάνουν του, και οι δύο. Το κάνουν και οι δύο και το κάνουν πολύ καλό. Καλά. Ωραίο παιχνίδι σε αντίθεση με αυτό που μας παρουσίασαν οι Ισπανοί και οι Ρώσοι. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο οι Ισπανοί οι οποίοι ήταν φλίαροι, όπως είπαμε, ήταν και οι Ρώσοι οι οποίοι κατασκήνωσαν πίσω παίζοντας ένα μπετόν αρμέ εθνικού αστέρα με Νίκο Αλέφαντο. Ήτανε κάτι τέτοιο ήταν. Έτσι. Βέβαια με επιτυχία το παίξαν αυτό. Όπως αποδείχθηκε, ναι. Φίλοι. Αλλά εντάξει. Τώρα γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και δεν ήταν και δεν θα φάνε και γιούχα. Δεν μου λες, δεν ήταν και ατάκα από εταιρεία ναι, που με βάζε μαλλιά. Ναι, ναι. Να το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Έτσι. Την ονομασία, αλλά ήταν η ατακάρα. Ναι. Ατακάρα, φίλε. Ναι, βέβαια, πόσοι βάλανε μαλλιά και μετά από 3 μήνες τους πέσανε όλα και ξαναβάλανε μαλλιά. Δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα μετράει. Τώρα το αν εσύ το αποτέλεσμα θα το κρατήσει είναι άλλη υπόθεση. Φίλτατε. 44ο λεπτό. Κροατία-Δανία στο 1-1. Οι Κροάτες μάλλον θα έχουν και την τελευταία ευκαιρία του αγώνα. Δεν νομίζω να δείξει πάνω από ένα λεπτό. Καθότι δεν είχαμε καθυστερήσει στο μάτς. Για να, μεγάλη ευκαιρία για το ράκι της. Μπλοκάρει με το αριστερό σουτάρε, με το κακό. Ο πρώην άσος της Βασιλείας, της Σάλκε, της Σεβίλης και νυν της Μπαρσελόνα. Τα είπα σωστά. Σωστά τα είπες. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος για το. Ξέρω ότι ο ράκι της έπαιζε συμπαίκτης με τον Πιάτσικα. Και ήταν επιλογές. Όχι στη Βασιλεία, στη Γερμανία έπαιζαν μαζί. Μόνο σωστά τα είπα. Βασιλεία Σάλκε, Σεβίλη, Μπαρσελόνα. Τον παρακολουθώ τον παίκτη, μου αρέσει πολύ από εποχές Βασιλείας. Εκεί που έπαιζε με Κωνστάντζο τέρμα. Το θυμάστε τον Κωνστάντζο. Φράγκο Κωνστάντζο, αυτή την κουβέρτα. Ναι. Λοιπόν, παίζανε στη Σάλκε μαζί και αν θυμάμαι καλά, προπονητής τους ήταν ο Μάγκα. Φέληξ Μάγκα, έχεις δίκιο. Έτσι. Και ο Πλιάτσικα τότε είχε πλατινέ μαλλί. Ήταν πουλέν του Φέληξ Μάγκατ. Τον είχε βάλει και σε πόσα μάτσε βασικούρα, αμυντικό χαφ. Τι και το Ράκετιτς τώρα. Τον είχε ξεκινήσει δημιουργικό και τον έθαψε το Ράκετιτς. Ο Μάγκατ τον έθαψε, δεν ξέρω γιατί. Πήγε σε Βίλη. Νομίζω ότι είναι τα μάμια για το ισπανικό ποδοσφαιρό ο Ράκετιτς και έχει κάνει εκτόξευση. Ο Πλιάτσικα που είναι. Κάπου εδώ στην Ελλάδα έπαιζε, δεν θυμάμαι πού. Μετά πρέπει να πήγε σε μια χώρα. Πόπο, φίλε. Εντάξει, είδες καλά, σου έβγαλε τον. Λοιπόν, ο Πλιάτσικας έχει κλείσει στη Λαμία. Μάλιστα. Για την καινούργια σεζόν θα παίξει σούπερ. Στον Πλατανιά ήταν πέρσι. Ναι, περίμενε, έχει περάσει ρε φίλε. Δες τώρα, έτσι. Παίζει σε ομάδες, δηλαδή πέρασε. Μετά τη Σάλκε, όπου είχε αγωνιστεί εκείνη τη χρονιά που αναφέρομαι, 9 μάτς είχε παίξει και στη δεύτερη ομάδα. Πήγε και στην Ντούσμπουργκ δανεικός την τελευταία χρονιά. Έχει παίξει Μέταλουρκ, Άστρα στην Ρουμανία πρέπει να είναι αυτή. Ξανά Μέταλουρ, Σλόβαν Μπρατισλάβα. Μετά ήρθε για μισό χρόνο στον Πανιούνιο που έπαιξε μόλις μία φορά. Σε πτωτική και πορεία. Πέρυσι στο δεύτερο μισό πήγε στον Πλατανιά. Σε πτωτική πορεία. Σε ομάδα που έπεσε κιόλας, έτσι. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν κάτσαμε να ασχοληθούμε μαζί του. Λοιπόν, ημίχρονο. Όχι, δεν έχει λήξει. Απλά ο Μάντζουκιτς βγαίνει έξω. Ναι, βγαίνει για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Νόμιζα ότι έληξε. Γιατί έχουμε ξεπεράσει και το ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Τυπικό είναι πλέον απλά να επιστρέψει την μπάλα ο Ράκετιτς εντός αγώνα για να σφυρίξει και τη λήξη. Ο διαιτητής ο Σμάιχελ θα κάνει την τελευταία γιώμα. Ο Μάτζουκιτς δεν νομίζω να χρειάζεται να μπει. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε το μάτς είναι δικαιότατο το 1-1. Ναι. Και οι δύο ομάδες έχουν εκτός από τα γκολ και από 2-3 ευκαιρίες η κάθε μία οι οποίες θα μπορούσαν να τους δώσουν το προβάδισμα. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, ειδικά για νοκάουτ που. Πρακτικά οι ομάδες είναι λίγο πιο σφιχτές. Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Εδώ νομίζω δεν φοβάται κανένας κανένα και προσπαθεί να επιβάλλει κάθε ομάδα τον ρυθμό της και τον τρόπο παιχνιδιού της. Για να δούμε εδώ την τελευταία φάση του αγώνα. Όχι, θα την κόψει ο Δάνος. Δεν το λύγει ακόμα έτσι. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό του καθυστερήσεων. Προφανώς θεωρεί ότι ο τραυματισμός του Μάντζουκιτς που έγινε στις καθυστερήσεις είναι χρόνος που πρέπει να παικτεί. Οι παίκτες δεν θέλουν να το παίξουν γιατί του βλέπουν ότι είναι έτοιμος να το σφίξει. 1-1 λοιπόν, τελικό.
ημιχρόνου. Τελικό ημιχρόνου, ναι, συγγνώμη. Για το πρώτο 45 λεπτό, Κροατία και Δανία είναι ισόπαλες, ακόμα 45 λεπτά. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο timing για να αποχωρήσουμε, καθότι χρωστάμε και ένα διάλειμμα των 9.30. Οπότε, παίρνοντας τα όλα συνολικά, ακούσαμε τα και είδαμε έτσι εδώ παρέα και την παράταση, αλλά και τα πέναλτι, τα πέναλτις από το... Τα πέναλτι, να το λέω σωστά. Τα πέναλτις, ναι, που έφεραν τη Ρωσία στους 8 και την Ισπανία σε διακοπές, προφανώς σε κάποιο νησί εκεί. Στις Βαλεαρίδες. Ναι, ή στα Κανάρια. Ή στα Κανάρια εκεί που είναι. Έχουνε και... Θέλω να πάω, φίλε, στα Κανάρια. Έτσι. Έχω πάει. Γκραν Κανάρια θα παίξει και Ευρωλίγκα του χρόνου. Μάλιστα. Έτσι. Είναι καλό, είναι καλό ταξίδι. Είναι εξωτική περιοχή, γιατί είναι δίπλα στην Αφρική βασικά. Ναι, είναι πολύ κοντά στο νομίζω σημερινό. Ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έχοντας δει φωτογραφίες και τα λοιπά, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από Μεσόγειο. Καμία σχέση. Το κλίμα είναι σχεδόν τροπικό. Γι' αυτό μάλιστα. Έχει ερημικές εκτάσεις. Γενικότερα είναι... Ναι, και έχει καμήλες. Γκαμήλες, έτσι. Είναι, νομίζω, είναι εμπειρία. Έχει άγρια πουλιά, τύπου, ρε παιδί μου, από αυτά όμως που είναι... Και πουλιά, έτσι. Ναι. Για άγρια πουλιά, λοιπόν, βούρνουν στα Κανάρια, στις Κανάριες νήσους. Τι άλλο έχει. Έχει κάτι χαράδρες, φίλε, έχει κάτι... πώς είναι, φαράγγια... Grand Canyon. Grand Canyon φάση, έχει και τέτοια. Μάλιστα. Είναι εξωτικό μέρος, όντως. Κανάρια, να πάμε στα αξίζει Κανάρια. Δηλαδή να... Μαζί με τον Ινιέστα και τον Ίσκο. Πας. Αξίζει να πας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο σουκού. Όπως... Εκεί όπου θα έχουμε παιχνίδια των 8 πλέον. Ναι. Τετάρτη ολοκληρώνεται η φάση των 16. Και αν θυμάμαι καλά, Παρασκευή ξεκινάει η φάση, των 8. Που μέχρι την Κυριακή λογικά θα έχει ολοκληρωθεί, Κυριακή Δευτέρα. Τόσο ώστε μετά Τετάρτη και Πέμπτη να παιχτούν οι δύο ημιτελικοί και να πάμε στον τελικό. Και να πάμε Σάββατο στον μικρό τελικό 15, και Κυριακή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και φυσικά έτσι να τελειώσει αυτό που λέμε φέτος η λίγο πιο μεγάλη ποδοσφαιρική σεζόν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τα έπιπλα Παπαϊωάννου που σταθερά είναι μαζί μας προσφέροντας τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και με ευκολές πληρωμές στην Ευκαρπία. Θα τους βρείτε στην Αθηνά στα Κύρια 6 για να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά τα έπιπλά σας. Και φυσικά ακολουθεί ο Τάσος ο Τρέγιας με το Σύριο του Παπαντονίου για τη συνέχεια του Κροατία-Δανία. Να έχετε ένα καλό βράδυ, Κυριακή, καλή εβδομάδα.